καλύτερο τύπο. Νούμερο, απαναγία μου. Απαναγία μου, ξέρεις από την αρχή. 28, χαιρό να το κάνω. Χαιρό να το κάνω γιατί χαλάσαν τα ακουστικά μου και γιατί εμπορούσαμε τις άλλες δουλειές της Copper Media, όσοι παρακολουθείτε τις άλλες εκπομπές της Copper Media. Να δείτε και νέα επεισόδια και πολλά και από το Σπον Αρτη Πίτσα και από το Get Fact και από τις συνεφίλες, το καινούργιο podcast που ξεκίνησε. Αλλά τώρα μιλούμε για ιδιαίτερον τύπο. Πριν να ξεκινήσω με τον ιδιαίτερον τύπο, να πω ότι όλα τα επεισόδια μας, αν τα ακούτε, μπορείτε να τα βρείτε και στο YouTube. Αν τα βλέπετε, βρίσκεται στο Spotify. Αυτά. Okay. Ιδιαίτερος τύπος νούμερο 28, Λάζαρος Ευθυμίου. Ο Λάζαρος είναι, δεν ξέρω τι είναι την αφήσια που είσαι πίσω σου, ποια πόλη είναι, αλλά... Πίσω με την Νέα Υόρκη, ρε φίλε. Εν είμαι αυτήν την στιγμή στην Νέα Υόρκη. Να είμαι το καλοκαίρι, ελπίζω να είσαι στο μέλλον. Σε μια πόλη που μου αρέσει πάρα πολλά, γι' αυτό έχω τη μέσα στο νόμο, θωρώ καθημερινά. Οκ, goals, φίλε, goals. Πάντα είναι καλά. Αρέσκει να μιλώ με έναν κόσμο που έχει στόχο στη ζωή του και θέλει να τους πετυχαίνει. Εννοείται, ακριβώς. Κάτι που, ας πούμε, εντάξει, προπαγάνδα που έχουμε όλοι οι internationals, ας πούμε, από τις ταινίες και τα λοιπά, ότι, ας πούμε, οι Κυπρέοι, ξέρω εγώ, μόλις ακούσαν Αμερική, Αμερική σημαίνει Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι και Τέξας. Τούτο σημαίνει Αμερική. Έχει άλλο 46, ας πούμε, states, ξέρω εγώ, τούτα είναι τα states που ξέρουμε, οι πολιτείες που ξέρουμε οι Κυπρέοι και ερχόμαστε τα μέτρια μας, την πρέιν, ως τίτι ότι, α, θέλω να πάω τζαμέ. Αλλά είμαι και εγώ ένας που γίνω, σώ, θέλω να πάω τζαμέ. Αν δεν το καταλάβετε, ο Λάζαρος μιλά μας που Αμερική είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δεν ξέρω, είναι πρωί, είναι νύχτα και αμήντα που είναι. Φίλε, είναι 9:50 το πρωί. Οκ, άρα είπαμε σε πάση φρεσκάδα σου, πάνω στο είσαι έτοιμος για τα πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις τον τόπο ή να πω εγώ? Λέ, βρίσκομαι στο πόλη New Haven, Πανεπιστήμιο του Yale. Αυτά, στην πολιτεία του Connecticut. Οκ. Ο Λάζαρος είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Yale, όπως είπε και ο ίδιος, και είσαι στον τρίτο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, τρίτο από τα τέσσερα. Ένα λίγο, μια αναζήτηση που κάνω στο διαδίκτυο είναι ότι σπουδάζεις βιολογία. Ναι. Εν το talk of the... μαζί με την ιατρική τώρα, εν το talk of the town. Εν ξέρω τώρα να ακριβώς τα αγγλικά, αλλά είναι η επιστήμη της εποχής μας. Είναι. Επίσης, είναι ευελπιστό το μεταβατικό μου στάδιο προς την ιατρική, διότι εγώ θέλω να πάω ιατρική, απλά στην Αμερική, ίσως η μοναδική χώρα ή από τις ελάχιστες χώρες που για να πάει σε ιατρική, το UNGLO και τα λοιπά, κάποια άλλα σπουδές, πρέπει να έχεις πρώτο πτυχίο. Σε εγώ την στιγμή κάνω βιολογία και είμαι στο pre-med track, δηλαδή προετοιμάζομαι για την ιατρική και το καλοκαίρι είναι τούτο να κάνω εξετάσεις και applications για να πάω να ξεκινήσω όταν τελειώσω τον τέταρτο μου χρόνο στο Yale να πάω ιατρική στην Αμερική. So, εντάξει, η βιολογία προς το άλλο είναι το μεταβατικό μου στάδιο. Ελπιστούμε και μετά να δείξει. Στις υπόλοιπες φορές μπορείτε να πάρεις ιατρική απευθείας. Εντάξει. Να σου πω, πριν να σε ρωτήσω γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει τούτο, εθιάβαζα ένα βιβλίο ενός Άγγλου συγγραφέα, ονομάζεται This is going to hurt. Είπα το σε πάρα πολλούς, δεν ξέρω αν το είπα και στο podcast, αλλά είναι πάρα πολλά ωραίο βιβλίο. Βρετανός και σπουδάζει γιατρός και γράφει τις εμπειρίες του σαν το ημερολόγιο που δουλεύει στις πρώτες βοήθειες, σε ένα νοσοκομείο. Και ένα πράγμα που αναφέρει στην αρχή είναι ότι σε προετοιμάζει κανένας για την ιατρική για τον το πράγμα. Στα 16 σου καλείσαι να σκιαλέξεις τι θέλεις να κάνεις και αποφασίζεις να γίνεις γιατρός χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει τον το πράγμα, ποια είναι τα implications γύρω μου τον το πράγμα. Κοινώς είσαι την ευκαιρία και την ευτυχία, ήταν τυχερός να ήταν οι γονείς του και να είσαι και συγγενείς γιατρούς, άρα έξερε έναν περίπου ήταν που ήταν, αλλά έγινε απλά όπως εν άλλα επαγγέλματα που παίρνεις το γιο σου στη δουλειά μαζί σου ή το παιδί σου μαζί και μαθαίνει, δεν μπορεί να γίνει το πράγμα, είναι. Ακριβώς. Κοίταξε, νομίζω ακριβώς τόσο είναι ο λόγος. Στην Αμερική θεωρούν ότι πρέπει να είσαι πιο όριμος, δεν μπορείς σε μια ηλικία να αποσύρεις 16 χρονών
να αποφασίσει το μέλλον σου. Επειδή αλήθεια δεν είσαι καθόλου επαφή με το επάγγελμα ή καθόλου insight με το πώς είναι κτλ. Άρα, τελειώνει ένα σχολείο 8-9 χρονών, κάνει 4 χρόνια ακόμα πτυχίων. Η άποψη είναι ότι anyway θα πάει σε ιατρική. Μιλούμε για 10-12 χρόνια σπουδές. Άρα, τώρα θα είχαμε 15 ή ξέρω εγώ που στιγμή είναι κάτι τεράστιο. Και anyway, πάντα είναι ongoing. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι σπούδασα, τέλειωσα. Η ιατρική είναι καθόλου έτσι. Άρα, θεωρώ ότι τα 3-4 χρόνια που είσαι στην αρχή. Για τούν τη στιγμή είμαι κάπως παίρνουμε παραπάνω καιρό, ξέρω και λοιπά, αλλά in the long run, ας πούμε, στο μέλλον τα φαίνονται καν. Δηλαδή, τι ξεκίνησε, ας πούμε, 24-25 ιατρική, τι ξεκίνησε 26-27, ας πούμε, στην Αγγλία, η ιατρική είναι 5-6 χρόνια. Στην Αμερική είναι 4, και κάνουμε στις 4 χρόνια από πρόσωπο πτυχίο. Άρα, μιλούμε για 2-3 χρόνια διαφορά, που στα 15 σου φαίνεται τόσο, ας πούμε, κατάλαβες. Αλλά ναι, για θέμα οριμότητας, θεωρώ και εγώ. Δηλαδή, η στοχοπροσύλωση σου είναι στην ιατρική, ήταν ή αποφάσισες το μετά? Ήταν από πριν. Απλά το τσίνο που με οδήγησε προς την Αμερική ήταν για να συνδυάσω τον αθλητισμό. Επειδή αν πήγαινα στην Αγγλία, ας πούμε, ή κάποια άλλη χώρα για ιατρική, που ήταν οι σκέψεις μου, τελειώνει το ποδόσφαιρο. Απλά όταν είχα την Αμερική, ήταν επειδή η Αμερική είναι η μόνη χώρα που έχει οργανωμένα σπορτ. Τα κολεγιακά που λέμε στα πανεπιστήμια, σου ήθελα να ζήσω την εμπειρία. Ναι. Περίμενε να φτάσουμε και σε εκείνο. Πρώτα να πάμε που ξεκινήσαμε, και ύστερα να πάμε στο θέμα του αθλητισμού, γιατί να μιλήσουμε για αθλητισμό, είναι αρκετά ιδιαίτερο το κομμάτι του. Επίσης στο Yale. Το Yale, ο παραπάνω κόσμος ακούει το, ας πούμε, ακούει Oxford, Cambridge, Yale, MIT. Έτσι ένα απλό πράγμα. Δηλαδή, δεν θέλω σε πιάνω στο Yale, δεν θέλω πάει στο Yale. Επειδή είπες το ότι δεν ήθελα να πω Αγγλία, δεν ήθελα να πω εκεί, δεν ήθελα να πω εκεί, είσαι στην επιλογή, δηλαδή, του Yale. Εντάξει. Πρώτα να κάνεις απλά στην Αμερική, είναι πολλά πιο μακρύς ο δρόμος που ήταν να κάνεις απλά από οτιδήποτε αλλού. Βλέπουν το application process πάρα πολλά ιδιαίτερο και βαθύ. Δηλαδή, βλέπουν τους βαθμούς σου που τα τελευταία 4 χρόνια κάθε σεμέστερ του σχολείου. Που, ας πούμε, σε άλλες χώρες βλέπουν, ας πούμε, το απολύτερο σου ή, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο. Βλέπουν που τα τελευταία 4 χρόνια κάθε σεμέστερ. Έχει ειδικές του εξετάσεις που κάνεις international. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι πρώτα απ' όλα έχουν πολύ εμφάνιση στα αγγλικά. Και είναι πιο δύσκολο, διότι ειδικά όταν είσαι 17-18 χρονών, όσον καλά αγγλικά να ξέρεις. Ένα διάλειμμα νομίζω τον καιρό μου εμένα ήταν τα SATs και τώρα είναι τα... Είναι ακόμα τα SAT. Ακόμα τα SAT. Τα IELTS δεν τα ζητούν τόσο πολλά στην Αμερική για το πρώτο πτυχίο, επειδή τα SAT που έχουν εμφανιστεί στα αγγλικά, στα μαθηματικά. Αλλά ναι, δύσκολο να κάνεις compete με τους Αμερικάνους στη μητρική τους γλώσσα. Και όπως και αν έχεις κάποιες άλλες εξετάσεις πιο συγκεκριμένες για μαθήματα, π.χ. SAT Subject Tests. Οι ερωτήσεις στο application και το πόσο μεγάλο είναι, ας πούμε, το κάθε πανεπιστήμιο, ειδικές του ερωτήσεις, μιλούν για εκθέσεις πολλές. Άρα, μεγάλο process in general, δηλαδή, όχι μόνο θα πάει στο Yale, αν θα πάει οπουδήποτε αλλού στην Αμερική, το application process είναι μεγάλο. Που τσαμίζει για το Yale, πριν να έρθω να με. Ήμουν ακριβώς, ας πούμε, σίγουρος πώς πάει το application process, ποια είναι τα requirements, τι πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει accepted. Διότι κάθε χρόνο κάνουν apply 30.000 περίπου μαθητές, και να πιάσουν περίπου 1.600-1.700, και που ζουν τις 30.000, είναι όλοι καλοί. Ενώ δεν κάνουν, ας πούμε, άτομα που πιστεύουν ότι δεν θα είχαν το chance. 5% δηλαδή. 5-6% κάθε χρόνο ανέβω κατεβαίνει. Άρα, εκείνο που κάνουν μαθητή να ξεχωρίσει και ζητούν πάντα, είναι να έχεις κάποιο πράγμα που να σε κάνει ιδιαίτερο, δηλαδή σε θέμα leadership, να δείχνεις ότι είσαι ότι έχεις κάποιο χαρακτήρα που μπορεί να οδηγήσει άτομα, να κάνεις inspire άλλους, να έχεις passion για κάτι. Δηλαδή, πολλοί μαθητές μπορούν να είναι πάρα πολύ καλοί στο σχολείο και είναι το βασικότατο, πρώτα απ' όλα. Δεν είσαι στους βαθμούς, θα κοιτάξουν κάνουν τα πληγές αρχικά. Αλλά που έτσι για να κάνουν να διαφοροποιήσουν μεταξύ των διάφορων μαθητών, πρέπει να έχει κάτι που να σε κάνει λίγο πιο ξεχωριστό και να δείξει γιατί εσύ μπορεί να είσαι στο πανεπιστήμιο ματσιό ή κάποιο άλλο, ας πούμε.
Θέλουν προσωπικότητες δηλαδή. Σίγουρα προσωπικότητες, διότι 100% είναι πάρα πολλά άτομα σούλων στον κόσμο που αξίζουν να δαμε, σίγουρα και είναι για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Και εν κρίμα γιατί το 5-6% μπορεί να γίνουν accepted. Άρα είναι ξεκάθαρα για το αν όντως πιστεύω εσύ την προσωπικότητα να κάνεις κάτι πέραν του, ας πούμε, του φυσιολογικού, ας πούμε, ή σε κάποια πιο normal επίπεδα γενικά. Δηλαδή, από σήμερα ακαδημαϊκό είναι πάρα πολλά καλά σχολεία, αλλά έχει πάρα πολλά σχολεία που είναι εξίσου καλά. Και ότι πάρα πολλοί μαθητές ακαδημαϊκά σίγουρα θα μπορούσαν να δαμε, ακόμα και όχι μόνο ακαδημαϊκά, και με άλλο, και οποιοδήποτε άλλο τομέα, απλά είναι μικρός αριθμός που είναι accepted. Απλά θεωρώ ότι είναι μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι που κρίνει αν θα γίνει accepted ή όχι. Άρα, έτσι πως τώρα, Λάζαρε, εν τω ότι για να σε δεχτούν, πρώτα πρέπει να έχεις καλούς βαθμούς. Σαν να πεις ότι για να σε πιάμε το entry level είναι ένα πτυχίο. Μετά πρέπει να δούμε και το experience σου και για να πάει σε ένα job application. Μετά είναι να μετρήσει η εμπειρία σου, οι γνώσεις σου, οι δεξιότητες σου, αλλά πρώτα που ούλα πρέπει να έχεις τους υψηλούς βαθμούς. Που έρχεται και κάνει λίγο αντιπαραβάλλει με το μαθησιακό σύστημα. Τώρα είμαι πιο μεγάλος εγώ που σένα. Δεν ξέρω αν αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα ή αν αλλάξαν άρθιν. Και από ό,τι ξέρω, εσύ πήγαινες και ιδιωτικό σχολείο. Μάλιστα. Ήμουν ιδιωτικό. Εγώ που ήμουν στο δημόσιο σχολείο τουλάχιστον, ο άγχος και το στρες και όλη η πίεση ήταν στο να πιάσεις έναν καλό βαθμό. Πιάσε καλό βαθμό. Αν τούτο σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις μετά το σχολείο να κάνεις ακόμα 3-4 ώρες φροντιστήρια καθημερινά, να κάθεσαι μετά το απόγευμα να σκευάζεις και το βράδυ και να προετοιμαστείς όσο καλύτερα μπορείς για το τεστ με επαναλήψεις και επαναλήψεις και επαναλήψεις και δοκιμαστικά τεστ και ξέρω εγώ, ώστε να πιέσαι έναν βαθμό. Και έρχεται στο τέλος και ευκένει έναν άτομο το οποίο όχι είναι προσωπικότητα, είναι πλάστηκε μέσα σε, είναι πιάσει εμπειρίες που τον κόσμο μου, την κοινωνία μου, τη ζωή να αποκτήσει ενδιαφέροντα τέλος πάντων. Επειδή δεν ξέρει, όχι επειδή εμπορεί, επειδή δεν ξέρει, γιατί κυνηγούσε τον βαθμό. Σίγουρα, τούτον γίνεται. Να προσθέσω βασικά ότι για αυτόν του γενικά χρειάζονται, εννοείται, ας πούμε, όταν κάνεις απλά στα πανεπιστήμια, ένας ψηλός βαθμός σίγουρα χρειάζεται, αλλά είναι ένα cut-off. Δηλαδή, ας πούμε, okay, αν δεν πιάσεις κάτω που, πάνω από 1500 στους αιτίες σε βλέπουμε. Καμία σχέση. Οι βαθμοί ανεβοκατεβαίνουν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί βαθμοί, ένα range βαθμών που είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε, για το SAT. Κάποιοι είναι καλύτεροι από τους άλλους, αλλά ας πούμε, κάποιος πιάσει 1450, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ καλός βαθμός για όσους γνωρίζουν το SAT. Και κάνουν εξαιρετικά πράγματα, ας πούμε, πέραν του σχολείου. Δηλαδή, ήταν υπόψη κάποια clubs και λοιπά, volunteering. Και είσαι έναν πολύ ωραίο story μέσα στο application του, να δείχνει το passion του. Είναι πολλά πιο δυνατός applicant, πολλά πιο 1550, αλλά είναι σίγουρα τα πράγματα για ένα απλά μαθητής. Δηλαδή, ένα απλά ψηλή βαθμή επειδή φτιάβαζει. So, υπάρχει λίγο το balance στον τομέα, αλλά στο σχολείο σίγουρα είναι ότι αν γίνεις πάρα πολλά, αν προωθήσεις πάρα πολλά στους βαθμούς, τότε εννοείται να χάσεις που το υπόλοιπο ουλών, απλά το θέμα της κοινωνίας και το τι προωθά περισσότερο, δηλαδή τους βαθμούς ή την πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και να λέγω ότι προς τη συγκεκριμένη στιγμή νομίζω ότι γεννούμαστε προς τους βαθμούς κυρίως. Αλήθεια λέγεται, είναι ότι προωθούμε μια πιο ολοκληρωμένη παιδεία. Εσύ, Λάζαρε μου, στο σχολείο είναι τα μαθητής σου. Δηλαδή, τη στιγμή που έμαθες το application process για να πάει στην Αμερική, και αφού ήταν μέσα στις επιλογές σου και είπες να πάει, άλλαξε κάτι τη ζωή σου, τη μαθησιακή? Δεν άλλαξε κάτι, όχι, γιατί δεν κυρίως από τους βαθμούς η αλήθεια. Εντάξει, εννοείται με ενδιαφέρανε βαθμοί, εννοείται. Απλά πάντα, ακόμα και το που κάνω να είμαι στο Yale, και αναγκάστηκα για στο Yale, αλλά και από το σχολείο είναι ότι πάντα θέλω να διαβάζω στο full μου όταν έχω ένα τεστ, ας πούμε, να νιώσω ότι έκανα το καλύτερο μου μπορώ. Και που ζητάμε έτσι, αν δεν είναι αρκετό για το συγκεκριμένο τεστ, ας πούμε, να πάω πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Επειδή, ας πούμε, έβαλα το 100% της προσπάθειας μου, και θεωρώ ότι είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου. Αν δεν έβαλα το 100%, αν δεν οργανώνω μου σωστά, και δεν είχα αρκετό χρόνο να διαβάσω όσο ήθελα κλπ, τότε να με ενοχλούσε ένα βαθμό που να πιανά κλπ.
Αλλά όταν έβαλα το κανόνι κατά μου, ας πούμε, ήμουν happy ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τόσο, τόσο μπορείς στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο τεστ, στο συγκεκριμένο μάθημα κλπ. Στο Λύκειο, το κανόνι κατά μου ήταν αρκετό για να πιένω πολλά καλά. Στο ΓΕΦ θεωρώ πάλι ότι πάνε αρκετά καλά. Απλά δεν είναι το ίδιο, διότι είδαμε επίσης οι βαθμοί, κάτι που κάνουμε στο Γέλιο και αρκετά άλλα πανεπιστήμια, και αν είσαι βαθμό ανάλογα με το πώς τα πιέσεις σε σχέση με τους άλλους, και όχι κατά ανάγκη με το πόσο ψηλά πιάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα μπορεί να πιάσεις, μπορεί να πιάσεις 80 σε ένα διαγωνισμά, που ας πούμε για κάποιο άλλο μάθημα μπορεί να είναι ψηλό, χαμηλό, οτιδήποτε. Αν πιάσεις 80 όμως, και πολύ επιτάξει, πιάσε 90, σημαίνει ότι το τεστ ήταν εύκολο θεωρητικά, πιέσεις πιο χαμηλά από το average, άρα ο βαθμός σου είναι χαμηλός. Ενώ σε άλλο τεστ μπορεί να πιάσεις 80, το average είναι 75, πιέσεις καλύτερα από το υπόλοιπο, εντάξει, το τεστ είναι αρκετά δύσκολο, ο βαθμός σου είναι πιο ψηλός. Άρα, θα μείνει ακόμα πιο δύσκολο να πάει καλά και πρέπει απλά κυριολεκτικά να δεις το έκαμε το καλύτερο που μπορώ, διότι ο βαθμός σαν αριθμός έλεγε τίποτε. So, ναι. Ακούω το, είχαμε μια συζήτηση πριν λίγο καιρό και συζητούσαμε το με ένα φίλο και λέμε ότι οι εξετάσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει καλά στις εξετάσεις, αλλά πρέπει να πάει καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή πρέπει να πάει παραπάνω από τους άλλους. Ναι, ακούσουμε. Hello. Έλα. Έλα, είμαστε εντάξει. Λέμε, ναι, χαρά σε άλλη, δεν ξανά έπρασα. Οκ. Ξανά. Οι εξετάσεις. Τέσσερα, δύο, τρία, ένα, πάμε. Μιλούσαμε με ένα φίλο πρόσφατα και μιλούσαμε για τις εξετάσεις. Και είχε μου το πει ο ίδιος ότι σημασία δεν έχει αν θα πιάσεις ψηλό βαθμό στις εξετάσεις. Σημασία δεν έχει αν θα πιάσεις πιο ψηλό βαθμό στους υπόλοιπους. Ναι, κάπως έτσι σε πολλά μαθήματα, το λεγόμενο curve, δηλαδή να σε τραβήσει πάνω το curve, να κάνουν curve το μάθημα του, να δούσουν πώς είσαι στο middle, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα άκρα να πιάσουν πιο ψηλό, πιο χαμηλό βαθμό, ας πούμε. Οκ. Ντόμα, να σε ρωτήσω, έχει κι άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο στο βαθμό σου, δηλαδή εκτός που τις εξετάσεις, σκεφτείαν κάτι άλλο οι Αμερικάνοι και είναι ο τελικός βαθμός του μαθήματος σου εκτός που εξετάσεις. Ναι. Η αλήθεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το πώς είναι το σύστημα. Θα δηλαδή, ότι κυριολεκτικά είμαι πάρα πολύ κοντά σε ένα σύστημα λυκείου, ας πούμε. Δηλαδή, έχω εβδομαδιαίο homework για το κάθε μάθημα, έχω participation για το κάθε μάθημα, έχω τις εξετάσεις και έχω και το final. Άρα, είναι, ας πούμε, έχω ένα final και 70% του βαθμού για το μάθημα. Ποτέ δεν υπάρχει το πράγμα. Πάντα οι εξετάσεις έναν 20-25% τα midterms, μετά 30% το final. Θα κάνω να τάψω 100% μου να πω απλά περίπου. 10% το participation και 15-20% το homework, ας πούμε. Επειδή κάνω very μάθημα στο μάθημα. Άρα, για σου chance, πρώτα απ' όλα με το να κάνεις το homework σου κάθε εβδομάδα, να μην είσαι engaged, να ξέρεις τι γίνεται, ξέρω εγώ κλπ. Και να ψηλό βαθμό σου, το homework ξέρεις το χρόνο να το κάνεις καλά, αλλά μπορείς να πιάσεις ψηλό βαθμό και να ψηλώσει ο βαθμός του μαθήματος. Είσαι το participation που πρώτα απ' όλα κουντά το μάθημα να είναι πιο καλό, γιατί όλοι θέλουν να συμμετέχουν, γιατί έτσι στο βαθμό τους. Τούτα είναι σε όλα τα μαθήματα, στα πλήστα. Ένα μάθημα είναι ένα μεγάλο lecture hall, 300 άτομα, ένα έχεις participation, έχεις το homework όμως και άλλα. Απλά σίγουρα αρέσει με το γεγονός ότι δεν έχουμε εξετάσεις που είναι 50%, 60% ή έχεις μαθήματα που ακούω, άκουσες φίλους μου στην Αγγλία, ας πούμε, εξετάσεις, το μάθημα είναι 100%. Δεν υπάρχει το πράγμα. Είναι πιο εβδομαδιαία δουλειά. Και επίσης είναι χωρισμένο σε 4 χρόνια. Πιο σεμέστερο κάθε χρόνο. Και ο κάθε σεμέστερ, δηλαδή στου 8 σεμέστερ, μετρούν το ίδιο νουλα. Το είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα στο πρώτο σεμέστερ του πρώτου χρόνου, που σχετικά κάνει πολλά πιο αδύνατα πράγματα, και πιο basic level πράγματα, παρά το τελευταίο σεμέστερ του δεύτερου χρόνου, μετρούν και το ίδιο τζίνα. Άρα, διάσω chance να πιάσω ένα τεστ αν έρθει δυνατό από την αρχή, και το βάλει τη δουλειά μου την αρχή. Οι βαθμοί σου μπορεί να είναι πιο ψηλοί ένα πρώτο δεύτερο χρόνο. Μετά μπορεί να πέσει λίγο πιο λίγο, αλλά μην είσαι και βάλει ψηλά, γιατί είσαι στο head start του πρώτου ένα πιο χρόνια που είναι τόσο δύσκολο, α πούμε. Και είσαι σε ψηλό βαθμό. Άρα λίγο πιο ολοκληρωμένο θεωρώ, και πιο έτσι διάσω τη chance να πάει καλά σε διάφορα μαθήματα, διάφορα σεμέστε, κάθε χρόνο κλπ.
Ακούετε μου ότι είναι ένα σύστημα φτιαγμένο για να, για να σε βοηθά να διάσου όλα τα chances, δηλαδή έλα να συμμετέχεις, έλα και συνέχεια κρατήσε engaged όπως το είπες και εσύ. Και το μόνο που ζητά από σένα είναι να συμμετέχεις και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Άρα είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να είσαι τελείως αδιάφορος, ας πούμε, για να, να το χάσεις. Ναι, να πω ότι κάτι που ακούγεται παράξενο, αλλά ας πούμε στο Yale, είναι πάρα πολλά δύσκολο να πάει πολλά καλά, εννοείται. Αλλά να πω ότι είναι εξίσου δύσκολο να πάει πολλά κακά. Ενώ είναι εύκολο να βάλεις τη δουλειά, τώρα πολλά για να μπήκες να με αξίζεις, άρα καλό μαζί είσαι, και βάλεις τη δουλειά που πρέπει, εμπαραμένως σου φτιάχνουν τόσο τα μήτρες, τα φάινας κλπ. Χάγια θεωρητικά, εντελώς χάγια τα πιένω, διότι μπορείς να είσαι δαμέ, άρα βάλεις λίγο τη δουλειά, κάτι να πάει καλά. Και όταν κάνεις το homework σου, consistent, και βάλεις τη δουλειά σου, κακά, έτσι θα πάει. Ενώ χάγια, ή να μην περάσεις ή οτιδήποτε. Άρα κάτι που υπάρχει ένα misconception, ότι αν δεις, ας πούμε, τα βλέπεις πανεπιστήμια, ας πούμε, στην Αμερική, και δεις το percentage που κάνουν graduate των μαθητών, κάποιοι να θεωρούν ότι στα πιο καλά πανεπιστήμια είναι πιο δύσκολο, πιο όλοι κάνουν graduate, στα πιο κακά είναι πιο εύκολο, πιο πολύ, ενώ ακριβώς το αντίθετο. Διότι στα πιο καλά πανεπιστήμια έχουν πιο πολύ support, οι μαθητές είναι πιο engaged και θέλουν να πετύχουν, άρα το percentage που κάνουν graduate είναι παραπάνω, πολλά ψηλό βασικά, είναι πολλά δυνατόν indicator του το πανεπιστήμιο. Ενώ στα άλλα πανεπιστήμια το percent που κάνουν graduate είναι πιο χαμηλό, γιατί είναι τους engaged μαθητές, σταματούν, είναι τους ενδιαφέρει κτλ. So, ναι. Κατάλαβα. Ένα πράγμα που έκαμε που με προξένησε το ενδιαφέρον ήταν ότι μιλήσαμε πριν για προσωπικότητες και για άτομα που το θέλουν. Μίλησε και το θέμα των διαγωνισμάτων, ότι έχει σημασία αν θα πει ο βαθμός σου, αλλά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το δημιουργά έναν, από ό,τι καταλάβω, ένα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πόσο υγιές είναι το πράγμα? Κοίταξε, θα έλεγα ότι υπάρχει ο ανταγωνισμός, εννοείται. Είναι βασικά να το ονομάζω παραπάνω συναγωνισμό. Ευγενή συναγωνισμό, είναι αλήθεια να λέγα, γιατί νιώθω ότι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και πάντα υπάρχει κάποιοι που είναι πολλά ανταγωνιστικοί βασικά. Τι είναι. Απλά θεωρώ ότι ολόκληρο το vibe του σχολείου και το community που έχουμε με τους μαθητές. Εγώ δεν νιώθω ποτέ ότι κάποιος θέλει να πάει καλύτερα από μένα, ξεπίτητες ή ας πούμε να με θέλει να πάρει από κάτω. Βοηθούμε ένας τον άλλο στα μαθήματα, ξέρω εγώ, και βάζουμε μαζί. Άρα εγώ δεν νιώσα το πράγμα, όμως θεωρώ ότι υπάρχει. Και anyway, είναι θέμα επιλογών με ποιους κάνεις παρέα, με ποιους επιλέγεις να θκιαβάσεις ή να βοηθήσεις, να βοηθηθείς κλπ. Άρα, ακόμα και στα μαθήματα που ας πούμε ο βαθμός μου κυριολεκτικά είναι να κρατηθεί όπως πάνε οι υπόλοιποι. Εγώ να βοηθήσω τους φίλους μου να βοηθήσουν στο θέμα να θυμάσω μαζί ή στο χώμα κλπ. Το ίδιο. Και αν κάποιος μου ζητήσει βοήθεια, anyway, να το έκανα, θεωρώ ότι υπάρχει απόφευκτα κάτι το πράγμα που λέει ο ανταγωνισμός, αλλά αναγνωρίζουν όλοι ότι anyway να πάνε καλά και οι υπόλοιποι. Άρα με το να προσπαθήσω να τραβήσω ένα άτομο πίσω που επειδή ζήσε μου λίγο βοήθεια να το πω, ας πούμε, δεν θα αλλάξει τίποτα, αφού είναι ούτε άλλο καλό μαθητές το μάθημα που είναι εξίσου καλή, άρα εν κάνει διαφορά. Άρα θεωρώ πως δεν υπάρχει έναν έντονο, ξέρω εγώ, feeling ανταγωνισμού με την κακή εννοία, αλλά σίγουρα να υπάρχουν τα άτομα που το εξασκούν, σίγουρα. Το άλλο πράγμα, κατά πόσον ήταν έτσι, τούτη εμπειρία, δεν ξέρω τι, μου έρχεται τώρα η ελληνική λέξη, αλλά humbling experience, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ζητούν κόσμο να κάνει application, έρχεται το 5%, πρέπει να νιώθεις και εσύ ότι είσαι αρκετά ξεχωριστός που τη στιγμή που σε κάνουν στην accept. Φυσιολογικό είναι παράλογο το πράγμα και έρχεσαι για μένα και έρχεται ένα παιδί που την Κύπρο, που την μικρή μας Κύπρο, κακά τα ψέματα, μισό εκατομμύριο κόσμος ή έναν εκατομμύριο κόσμος, ούτε μια συνοικία μες στην Νέα Υόρκη δεν είμαστε. Και βλέπεις τούτον, το 5%, το 5% που επιλέχτηκαν και είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι πιο μεγάλες χώρες ή που την Αμερική, που έχουν άλλες εμπειρίες και συνήθως άμα μιλάς για Yale και για πανεπιστήμια αρκετά ανταγωνιστικά μπορεί να προερχόνται και από κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν μια παράδοση σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι μπορεί να το φαντάστηκες και εσύ που μόνος ότι κάποιοι από τους συμφοιτητές σου σε λίγα χρόνια ή σε αρκετά χρόνια μπορεί να είναι κάτι
πάρα πολλά σπουδαία μου να μιλάω όλος ο κόσμος για τούτους, για το industry που να ασχοληθούν. Ναι, όντως λίγο σοκ στην αρχή, διότι βλέπεις και λίγο κάποια άτομα που ήταν στο σχολείο, ας πούμε, τον που είπες ακριβώς για τα άτομα τι μπορεί να κάνουν. Πάει λίγο πίσω και βλέπεις άτομα που ήταν στο σχολείο και τι έκαναν. Η οικογένεια, ας πούμε, του Bush, των Προέδρων, ας πούμε, ήταν ουλίδα με. Πάρα πολλά. Ή, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε μάθημα στη βιολογία και μιλούμε για ένα ένζυμο, ας πούμε. Και άλλοι μας ο καθηγητής, by the way, εγώ το ήβρα του τον, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μάθημα, ας πούμε, κάτι που βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε καθημερινά, ας πούμε. Λέω, όντως, πολλά μεγάλο είναι να κάνεις conceptualize. Όταν έρχεσαι όμως, δεν το σκέφτεσαι, διότι λίγο παράξενο έρχεσαι και γνωρίζεις τον κόσμο, σου όλοι φαίνονται φυσιολογικοί, κανονικοί, σημαντικά, ας πούμε, φίλοι σου. Δεν ξέρεις τι είναι να κάνουμε καθένα στο μέλλον, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί ακόμα και οι καθημερινές συζητήσεις, τώρα μου τρώνε, ας πούμε, είναι ωραίες και έχουν πολύ, ξέρω εγώ, ψούμι που λαλούμε. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε productive συζητήσεις ακόμα και οι ώρες που τρώνε και όλα τώρα, λαλούν και πελάρες. Απλά ενώ ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια άλλη ξέρω εγώ ποιότητα από τους ανθρώπους που θέμα να σπούν γνώσεις και λοιπά. Θα σπώ στην κάτοικος μου, που καλύτερος μου φίλος λάμε στο Πανεπιστήμιο, ο Έρον, εν μια κινητή κυκλοπαίδεια, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, ας πούμε, σε κάποια φάση κατάντησα αντί να γυρεύω κάποια πράγματα, ρωτώ τον, ας πούμε, ενώ πιο γλύρω. Έτσι φάση. Δηλαδή, ο καθένας είναι ξεχωριστός με την κίνητη του εννοία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον εννοείται και όταν είχα έρθει ήταν νιώθεις, βλέπουν τους πολλοί μαθητές που υπάρχει το φαινόμενο ότι όταν έρχεσαι κάποιες φορές αναρωτιέσαι μπορώ να είμαι δαμέ, ας πούμε, τάχα είναι κάτι το λάθος, ξέρω εγώ πρέπει να είμαι και εγώ δαμέ, ας πούμε, φορές κάποιον πανέξυπνο, ας πούμε, ή κάποιον πράγμα που υπάρχει, εγώ δεν το είχα το πράγμα γιατί αλήθεια, όπως σου είχα πει, με ενδιαφέρον ο absolute βαθμός, είναι η δουλειά που βάλω μέσα. Απλά έχει πολλούς που είναι συνηθισμένοι ή τα συνηθισμένοι για να δαμε, είχαν πάντα straight A's, μόνο αλφα στο εργαλείο. Τώρα που είναι δαμε, ένα μάθημα, ξέρω εγώ, χημεία, βιολογία, οργανική, δύσκολα πράγματα, και στο Yale, λογικό να μην είναι πάντα ούλα A, δηλαδή κανένα πλάσιο, οτιδήποτε. Κάποιοι είναι η πρώτη φορά που ζουν το πράγμα και κάνουν ως λίγο το άγχος ή το σοκ, ότι ας πούμε... Μπορεί να το διαχειριστού. Ναι. So, υπάρχει το πράγμα, σίγουρα. Αλλά είναι πολλά welcoming στο σχολείο που την αρχή. Έχει πάρα πολλά resources για να μιλήσει και επίσης να σε κάνουν inclusion στο community. Στην αρχή ειδικά έχουμε πάρα πολλά workshops και είναι πολλά βοηθητικό το σχολείο στο να έρθει κάποιος να γνωρίσει, να κάνει φίλους και να ενταχθεί στο community του σχολείου, ούτως ώστε να μην του φαίνεται έτσι το τεράστιο σοκ αρχικά. Τούτον το πάω μάθημα. Να σου πω εγώ την πρώτη μου εμπειρία που είχα που πήγα να σπουδάσω. Εγώ σπουδάσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην Ελλάδα. Όταν αντιλήφθηκα τους φοιτητές μου, εντάξει, επειδή οι Ελλαδίτες, εγώ ήμουν στην επιστήμη πληροφορικής, είχαν κάνει μαθήματα και στο σχολείο ή κάποιοι είχαν και εμπειρίες παραπάνω. Όταν εφεύκαμε από το μάθημα, ήμουν κάπως, OK, τούτοι όλοι ξέρουν τα τούτα ούλα, ήταν που κάνω εγώ. Πάω μέσα στο δωμάτιο μου να κάτσω να σκεφτώ να δω τι είναι να κάνω, να σκευάσω ή να μην σκευάσω ένα δικό σου κόπο, ας πούμε, ήδη ξέρουν τα δίδυα. Ναι, κάπως έτσι, διότι εξαρτάται πόσο... έρχονται όλοι στο ίδιο level στο πανεπιστήμιο, εννοείται. Άρα πρέπει σίγουρα, γι' αυτό είναι λίγο οι πρώτες τάξεις, λίγο πιο έτσι αναγνωριστικές, για να δεις που είσαι, ξέρω, για λεπά, και οι υπόλοιποι μαθητές το ίδιο. Αλλά πάντα υπάρχουν τσίλοι που, ξέρεις, ξεκινούν και πιάσουν ήδη exemptions που τα introductory classes και πρώτο δίτσο κάνω δεύτερο τρίτο χρόνο classes και κάπως εγώ κάνω το πρώτο και είναι λίγο challenging που λέγουμε. Αλλά ναι. Μάλιστα. Ο καθένας με τις δυνάμεις του και τις δυνατότητες του. Σίγουρα, ακριβώς. Και δάμε που θέλω να σε πάρω στο θέμα του αθλητισμού. Νομίζω ότι επειδή θωρώ έτσι άνετο και θωρώ ότι φαίνεσαι και άνθρωπος που σχετίζεσαι εύκολα και κοινωνικοποιείς εύκολα, εσύ έχεις τον background του ποδοσφαίρου. Τώρα, πώς να βοήθησες την αίτηση σου, το πράγμα αντιλαμβάνουμε ότι κάτι πρέπει να βοήθησε, πρέπει να μας τα πεις εσύ καλύτερα, αλλά νομίζω και το ποδόσφαιρο βοήθησε στην κοινωνικοποίηση. Γιατί είναι ομαδικό άθλημα, γνωρίζεις κόσμο, αναγκαστικά πρέπει να συσχετιστείς. Ναι. Εννοείται βοήθησε στο application. Ότι οι Αμερικάνοι, όπως σου είχα πει, γυρεύουν κάτι που να πει
απαντήσει την ερώτηση γιατί εσύ. Γιατί εσύ είσαι πιο ιδιαίτερο από τον άλλο, γιατί εσύ είσαι πιο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να αυτοί, τι μπορεί να προσφέρει. Όταν είσαι ένα καλό μαθητή, εξίσου καλό μαθητή, σου είσαι ένα ανταγωνιστικό applicant, όταν κάνει απλά στο πανεπιστήμιο, αλλά τίποτε δεν γαρανθεί για σένα. Όμω έρχεσαι και είσαι κάπου και αθλητή, άρα να γνωρίζουν ότι ξέρει. Έκαμε develop όλες τις qualities και τις ιδιότητες και όσα κερδίζεις μέσα από τον αθλητισμό. Και επίσης έτρωνε και 20-30 ώρες τη εβδομάδα στον αθλητισμό και είναι τσάμε που είναι που θέμα βαθμούς κτλ. Τότε τούτο είναι κάτι που σε ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους και θεωρώ ότι σίγουρα βοήθησε αρκετά στο να μπω στο πανεπιστήμιο επειδή επίσης είναι καν unofficial που μαθαίνουν για τον αθλητισμό για μένα. Ενώ ότι μιλάς με τους προπονητές και ο προπονητής να σε βοηθήσει ο προπονητής για να μπει στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο μέσω λίγο πιο δύναμη ο προπονητής, ας το πούμε, γιατί δεν υπάρχουν υποτροφίες αθλητικές. Το πώς πάει συνήθως, ενώ ότι όταν κάποιος αθλητής, ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε άθλημα, πάει στον προπονητή κάποιο πανεπιστήμιο, μιλούν, δείχνει ενδιαφέρον ο προπονητής και λέει: okay, να σου δώσω ένα σποτ στην ομάδα και να σου δώσω τόση υποτροφία. Όταν ο προπονητής πει ναι, να σε πιάσω, τέλειωσε. Το πανεπιστήμιο πρέπει ο μαθητής να είναι εντελώς έξω από τα ακαδημαϊκά στάνταρ του πανεπιστημίου για να μην τον πιάσει, να μπει τον νέο προπονητής. Στο Yale, επειδή είναι ο προπονητής του τη δύναμη, επειδή θα δώσει λεφτά, τα λεφτά όλα που θέλουν υποτροφία έρχονται που αφού μπει μέσα στο πανεπιστήμιο, βλέπουν πόσα μπορούν οι γονείς τους να προσφέρουν και διότι σου υπόλοιπα. Έτσι πάει το πανεπιστήμιο στο Yale και πολλά άλλα πανεπιστήμια, αρκετά, όχι τα πλήστα. Γι' αυτό ο προπονητής δεν είναι δυνάμει να πει: ξέρεις, OK, να σε πιάω, άρα είσαι μέσα. Να πει όμως να γράψει ένα letter όμως που σίγουρα βοηθά. Που το αμέσω εκεί, ενώ ότι. Sorry, έπαιξε το τηλέφωνο μου, δεν ξέρω αν έγραφαν. Πες μου, κλείσα το. Είμαστε στο σημείο που για τον προπονητή, το recommendation του προπονητή είναι να γράψει σε εκείνον το σημείο, ξέρω να μην. Ναι, και ο προπονητής να γράψει ένα letter το οποίο να, σίγουρα να βοηθήσει. Όταν ήρθα στο πανεπιστήμιο, εννοείται η ομάδα βοήθησε πάρα πολλά στο να γνωρίσω τον κόσμο και άλλοι παιδί, ότι πρώτα απ' όλα ήρθαμε για προετοιμασία που ήταν αρχές του Αυγούστου. Οι υπόλοιποι μαθητές ήρθαν τέλος του Αυγούστου. Άρα εγώ, όταν ήρθαν οι υπόλοιποι μαθητές, εγώ είχα ήδη 20-30 φίλους που την ομάδα μας, πούμε. Εντάξει, είναι φίλοι για αυτήν τη στιγμή, αλλά και επίσης γνωρίζει και κάποιους άλλους από άλλα σπορτς, τους υπόλοιπους αθλητές, που ήρθαν και για pre-season και τα λοιπά. So, βοηθά σε πρώτα απ' όλα, ας πούμε δηλαδή, να μην κάνεις κανένα άλλο φίλο, που εντάξει θα γίνει, αλλά πες, δεν γνωρίζεις κανένα άλλο σχολείο, εσύ στην ομάδα σου. Άρα είσαι εσέ, ας πούμε, είσαι τους φίλους σου, βλέπεις την προπόνηση σου, είσαι κομπλέ. Που για μένα και όμως ανοίξουν άλλες πόρτες anyway, διότι όπως βλέπεις και στις ταινίες είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά όπως βλέπεις και στις ταινίες, οι αθλητές έχουν πιάνουν γίνον το έξτρα ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, να έρθουν στα παιχνίσκια, ή αν πάει καλά η ομάδα, ξέρω εγώ κλπ. Και πολλοί ενδιαφέρονται στους αθλητισμούς, άρα βρίσκουν τους σπουδιών της αθλητής. Που την άλλη όμως το Yale να πω ότι και σε κάποια άλλα πανεπιστήμια, κάποιοι υποτιμούν λίγο στους αθλητές. Δηλαδή, δεν είναι πάντα το θετικό ότι είσαι αθλητής. Αν πεις είναι αθλητής, πολλές φορές να πούσει μες στο νου τους «Α, οκ, εντάξει, άρα ας δεν ήταν αθλητισμός, θα μπορούσε να τα με, που τον βοηθήσει ο προμηθής». Έτσι, okay. Στη φάση. Τούτον υπάρχει συχνά. Εντάξει, μπορεί να έχεις και ψηφού βαθμούς που γίνεις. Απλά, μόνο που είσαι αθλητής, ότι πες που το μάτι τους. Δεν μπορείς να τα με. Ναι, έτσι φάση. Τούτον υπάρχει. Λοιπόν, άρα, εκείνο που μας λαλείς, Λάζαρ, είναι ότι στο Yale, εμπιάνεις έξτρα μόρια να ανεβείς. Απλά είναι ένα θετικό του applications, το ότι είσαι αθλητής ή έρχεσαι από κάποιον αθλήμα. Σίγουρα βοηθά, αρκετά. Θα πούμε απλά, είναι ότι, αλλά είναι όπως είναι το πράγμα που σε κάνει πιο ξεχωριστό, λίγα άλλη όμως. Δηλαδή με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, όπως κάποιος μαθητής που εγώ είχα 30 ώρες προπόνηση την εβδομάδα στο Λύκειο. Δεν θα μπορούσα να μου involved στα ίδια πράγματα που ήταν κάποιοι μαθητές που δεν ήταν αθλητής και ήταν σε σουγιά κλαμπ, σε κάνουν extracurricular activities. Μπορεί να ήταν πρόσκοπος, ας πούμε. Ναι, πολλά πράγματα. Ήταν σε συνέδρια κλπ. Εγώ τον χρόνο τον είχα να κάνω. Άρα το ποδόσφαιρο και καλύφθηκε το κομμάτι με το για ποιο λόγο είμαι και εγώ ξεχωριστός πέραν των ακαδημαϊκών μου.
σε άλλα πανεπιστήμια, όταν προείσαι το ναι, εμπήκες. Άρα, αυτό είναι τεράστια βοήθεια. Δαμέ, προείσαι απλά είναι η official σου βοήθεια ότι ξέρει ένα αθλητή, είναι καλό αθλητή, και θέλω τον, και αν κάνει μάτσο με τα, κανονικά στάνταρ στο σχολείο, να το ήθελα στην ομάδα. Να περίπου τούτο εν το, αυτό, εν το letter. Αλλά πρέπει να είσαι complete applicant. Δηλαδή, α πούμε, εγώ, αλλά αν κάνω απλά χωρί το ποδοσφαιρό, ρεαλιστικά, θα δεν κάνω κανένα γαραντία να είμαι στο Yale. Δηλαδή, α πούμε, επειδή νομίζω ότι αφκάλει το ποδόσφαιρο από application, αν δεν το είχα, θα ήθελα να κάνω άλλα. Ναι, δεν το μου λένε να πω. Φκάλει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν προσθέτει τίποτε άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, εννοείται. Δεν έκανα ποδόσφαιρο, να έκανα άλλα πράγματα. Αλλά αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο, α πούμε, ήταν να ήμουν απλά ένα καλό applicant με καλού βαθμού, που σίγουρα σου έκανε γαραντί τίποτα. Άρα σίγουρα βοηθά. Δηλαδή το Yale. Δηλαδή το Yale για να σε πιάει, μπορείς απλά να γράψεις στην αίσθηση ότι πιάνω καλούς βαθμούς και το δίλης πάω με τους φίλους μου πίνω στο καφέ ή σινεμά, ας πούμε, ξέρω. Αν γράψεις το τάβλι στο καφέ, κάνει. Είμαι πρώτα αθλητής πιλότητα της γειτονιάς μου, ας πούμε, ξέρω, του Στροβόλου. Να το βάλει μες στα awards, Γιατί, όχι. Και επειδή μιλούμε τόση ώρα, λαλούμε το ποδόσφαιρο, έτσι, πιάνουμε το που γυρών και το χτυπούμε τσάμε που πρέπει. Το ποδόσφαιρο είναι και τυχαία που λαλείς ποδόσφαιρο και είπες και 20 και 30 ώρες. Έψαξα λίγο μες στο διαδίκτυο, έφτασε η ΚΟΠ και βάλει τα στοιχεία και τις νεαρές ηλικίες και τα U15 και τα U13 τώρα. Πολλά πράγματα τέλος πάντων μπορείς να έβρεις μες στη σελίδα της ΚΟΠ και ήβρασε μέσα με το ωραίο το μαλλού, το βαλτεράμα μαλλού, εκείνον της σουστούα που πάει και έρχεται, το μακρύ. Και είδα διάφορα πράγματα. Θέλω να μου τα πεις όμως που μόνος πόσο καιρό να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και σε ποιο σημείο έφτασες. Εντάξει, έπαιζα πάντα. Ξεκίνησα όταν ήμουν, ξέρω, 4-5 χρονών. Αλλά ξεκίνησα να το βλέπω πιο σε ακαδημίες, αλλά ξεκίνησα να το βλέπω πιο σοβαρά όταν ήμουν 14-15 στην τρίτη γυμνασίου. Ήμουν στην bike. Του είχε με ζητήσει ανόρθωση για να πάω. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή για μένα, γιατί ήταν να πηγαίνω στη Λάρνακα. Και είμαι από την Λευκοσία, Λακατάμια. Άρα για μένα ήταν μια μεγάλη αλλαγή, γιατί έπρεπε να σκεφτώ δηλαδή πριν το κάνω, γιατί ήταν να πάω λύκειο την επόμενη χρονιά που ξεκινά. Ως τότε, ως τα 13-14, σου απλά πήγαινες, ξέρω εγώ, πάμε παπά, προπόνηση, μάμα, ξέρω εγώ, το Σάββατο, κάθε απόγευμα, Τρίτη και Παρασκευή και παιχνίδι το Σάββατο. Όχι, πήγαινε να προπονήσεις, εντάξει, κανονικά κάθε μέρα και πες το Σάββατο, αλλά στην Πάγκερ ήταν πάρα πολύ το challenge, ενώ μια μικρή ομάδα. Έπαιζα βασικός, ήμουν αρχηγός της ομάδας. Θεωρώ ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Απλά δεν ήμουν ποτέ γίνος ο παίχτης που να γίνω ποδοσφαιριστής. Ζούσα να πλέον για ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, εντάξει, άρεσκε μου πάρα πολλά. Απλά αντιλαμβάνω μου ότι είναι κάτι που έχει μερομηνία λήξης, που πάντα. Δεν ήμουν τόσο μητσής που να πω και θα σκεφάσω ή θα πάω, θα, ξέρω εγώ, να πάω να σπουδάσω. Ήθελα να ξέρω πάνω, αλλά όσο σφαλάζω το έβλεπα, ήσουν πάντα μια, ξέρω εγώ, μερομηνία λήξης στο νου μου και ότι πάντα ήταν τα ακαδημαϊκά πρώτα. Ποια είναι η διαφορά κάποιου που τώρα, εντάξει, είσαι αρκετά νεαρός σε ηλικία να το πεις, αλλά ποια είναι η διαφορά κάποιου που λέει ότι βλέπω το ποδόσφαιρο, ότι τούτη είναι η καριέρα μου, με κάποιον που λέει ότι βλέπω πρώτα τα ακαδημαϊκά και ύστερα το ποδόσφαιρο? Θεωρώ ότι η διαφορά τους βασικά fundamental μέσα στο πώς βλέπουν τα πράγματα και τι στόχους έχουν για προσωπικούς. Δηλαδή, ας πούμε, εν κάνει καθόλου correlate με το αν είναι καλός μαθητής ο ένας ή... Όχι, correlate κάνει, δηλαδή μπορεί απλά να τον ενδιαφέρει τόσο πολλά σχολείο, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει καλά κάποιος που λέει να πάω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή που πάντα τούσαν ο στόχος, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, ας πούμε, μπορεί να αφήνει λίγο πίσω το σχολείο, να κάνει παραπάνω προγονήσεις, να τον ενδιαφέρει παραπάνω το ποδόσφαιρο, ώστε όταν έρχεται μια ηλικία 18-19 χρονών, εν φάση που να αποφασίσει, ξέρεις, πάει το ποδόσφαιρο αρκετά καλά για να το συνεχίσω ή αν να πάω σπουδάσω και να το κρατήσω σαν χόμπι, ξέρω εγώ. Και σχεδόν είναι μια δύσκολη ηλικία, διότι ώσπου είσαι 16-17-18, είναι η φάση που είναι να πιάσεις πιο μεγάλα σου chances, είσαι μια φάση που θα προμηθείς με πρώτες ομάδες, να πάει σε εθνική, το ένα, το άλλο. Άρα είναι το γύρω του σκοπό σου, είναι η φάση που αρκεύσεις να σκέφτεσαι πάρα πολλά. Πάω καλά, παίζω με πρώτη ομάδα, ξέρω κλπ.
Με έρχεσαι πολλά συχνά, είμαι πολλά χαρούμενο στα τελευταία ένα-δύο χρόνια, άλλαξε λίγο το πράγμα. Αλλά γενικά, έρχεται η φάση που θεωρεί πώ είναι το κυπριακό σύστημα του ποδοσφαίρου, που εν πρόθυμο τόσο τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, να έλεγα. Θεωρώ ότι βελτιώνεται από όσο βλέπω, αλλά ακόμα είμαστε στο επίπεδο που ας πούμε, έχουμε κάθε ομάδα 5-6-7 Κυπρέου που έχουν την Ακαδημία, εννοείται. Άρα πολλοί Κυπρέοι να αναγκαστούν να πούσουν, OK, άρα να πάω να σπουδάσω και το αφήσω, ή να σπουδάσω στην Κύπρο και να παίξω κάπου για αυτήν την καρδιά, όχι τόσο επαγγελματικά κλπ. Κατάλαβε. Εγώ ήμουν πάντα. Δεν ήταν σενάριο για μένα. Εγώ απλά τι ήθελα να πω είναι ότι ήξερα ότι είναι να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω, τον ήθελα να κάνω. Άρα ήσουν μια ορεινή λήξη. Άρα, όσο πάω καλά με το ποδόσφαιρο, sorry που σε διακόπτω, αλλά η σκέψη σου ήταν ότι όσο πάω καλά με το ποδόσφαιρο, να πάω καλά με το ποδόσφαιρο. Όσο παίζω και είμαι καλός, ας πούμε, και αντέχω σωματικά και μπορώ να ανταγωνιστώ με τους υπόλοιπους συναθλητές μου και ποδοσφαιριστές, να παίζω. Αν δεν μπορώ σε κάποια φάση, να σταματήσω. Αν δεν μπορώ, που θέμα, δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ας πούμε, στο να πιάσω λεπτά ή το να παίξω καλά ή οτιδήποτε. Το πρόβλημα μου ήταν να θα έρθει ποτέ σε αντίθεση με τα ακαδημαϊκά. Δηλαδή, ας πούμε, όταν είχα πάει στην ανόρθωση, το πρόβλημα εμένα ήταν το σχολείο μου και να πάω ανόρθωση. Εντάξει, ήθελα, πίστευκα ότι μπορούσα να το κάνω με τα ακαδημαϊκά μου να βγάλω πέρα. Το πρόβλημα ήταν η μάμα μου. Μίλαμε με τον προπονητή μου, δηλαδή, αν δεν μιλά, ας πούμε, για θέμα ποδοσφαιρικό μου προπονητή μου, που πάω με τη μάμα μου. Κυρίως η μαμά μου ήταν κάπως διευθύντρια σε δημοτικών, γι' αυτό που έλεγε πάρα με μαμά μου. Μιλάμε με προετοίμου για ακαδημαϊκά και βάλε του και πούν το όρους. Τα είχα ανυπέσει οι μαθμοί του, θα το φέρνω στη Στελάνα, ξέρω εγώ έτσι βάση. Αν έχει διαγωνίσμα, ναι, θα έρθει προπονήσει. Μπράβο, το ήταν σίγουρο, το ήταν δεδομένο που το exception δεν το ξανακάμε σε κανέναν ο προπονητής μου. Απλά ήταν ότι ο κύριος Ρούλης, όταν είχα πάει όμως, δεν έχασα για διαγωνισμό οτιδήποτε. Δηλαδή, ας πω, αλλάξα το μεντάλι μου, εγώ και ήμουν κάπου, και ποιο σοβαρά πράγμα με. Στηρίζουν τους παραπάνω πάνω μου, διότι είχαμε πάρει στην ανόρθωση, εννοείται στις 23, εγώ το οποία ξέρω εγώ. Γι' αυτό δεν έχασα διαγωνισμό, δεν έχασα προπόνηση ποτέ μου για διαθυκιάσμα κλπ. Απλά έκανα shift λίγο το πρόγραμμα μου εγώ παραπάνω, είναι λίγο πιο σφιχτό. So, λίγο ήμουν στην ανόρθωση, τα πράγματα ήταν πολλά καλά. Ήταν τότε που ξεκίνησα να πηγαίνω και λίγο εθνική. Και στην τρίτη ηλικίου, στο ιδιωτικό έχουμε και 7η, αλλά στην έκτη τάξη τώρα, είχα γίνει το αρχηγός της ομάδας και επειδή έπαιξαμε την πρώτη ομάδα του καλοκαίρι, στο τέλος της έκτης τάξης, της τρίτης ηλικίου, έπαιξαμε παιχνίδι με την πρώτη ομάδα. Και αμέσως ήταν η φάση που έπρεπε και οριστικά να αποφασίσω αν θα το πάρω, ήταν οι συζητήσεις, ξέρεις, να βάλεις manager, να σου υπογράψουμε συμβόλαιο, το ξέρω εγώ κλπ. Ή ένι, ξέρεις, αν πάει σε Αμερική, by the way, δεν μπορείς να έρθεις με συμβόλαιο. Πρέπει να είσαι αμάτσο, πρέπει να είσαι ένας διεύθυντης, δεν μπορείς να είσαι επαγγελματία και να έρθεις να πιάσεις υποτροφία στην Αμερική για να παίξεις ποδόσφαιρο. Άρα ήταν πολλά εμπεριεγόμενο και επίσης, αν υπόγραφω οτιδήποτε, by the way, δεν φτάσαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό συζητήσεων, απλά εγώ έκοψα πολλά νωρίς, ήταν ότι δεν ήθελα να μπω σε σοβαρή διαδικασία, γιατί το χρόνο ήταν να ήμουν και τελειόφυτος. Μπορώ να υπογράψω καν επειδή θέλω να πάω Αμερική. Δεν γίνονται το officially θέλω να παίξω αγγελματικά. Διότι όταν είχα πάει ανόρθωση και τα πράγματα ήταν καλά, σκέψα να σκέφτω λίγο παραπάνω, αλήθεια λέγεται, ότι ίσως. Αλλά πάντα ποτέ δεν τράβησα γραμμή, ξέρεις, μα πώς είναι να πάει το ακαδημαϊκό κομμάτι. Δηλαδή, να φκεί, να φκένει, αλλά δεν έχω φκάτω το ζωό επαγγελματικό. Ήταν κάτι που ήταν ξεκάθαρο στο νου μου. Και τη λύση του και μου την Αμερική. Όταν στην τέλος της Πέπτης, άρχισα να μαθαίνω την Αμερική και το πόσο οργανωμένα τα πάντα δαμέ, τι επίπεδο έχει το ποδόσφαιρο δαμέ. Και ήμουν κάπως OK, μπορώ να πάω σε ένα πολύ άλλο μονεστήμιο και συνεχίζω το ποδόσφαιρο μου σε ένα τίσιο επίπεδο, σε ένα επαγγελματικό, αλλά πολλά ωραία επίπεδο και μια άλλη εμπειρία του student athlete στην Αμερική. Πολλά ενδιαφέρον εμπειρία. Άρα αυτό το ήθελα να κάνω. Γι' αυτό όταν έρθει η φάση στην έκτη που έπρεπε να τραβήξω γραμμή, δεν είχα πρόβλημα ότι πάλι. Τα future plans μου έκαναν include το ποδόσφαιρο anyway. Άρα δεν είχα πρόβλημα. Σίγουρα δεν ήμουν έτοιμος να το σταματήσω και να πάω Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, όπως ήταν τα πράγματα πιο παλιά. Γι' αυτό η Αμερική ήταν τζοέ που στην τζοέ μου τη λύση για να σκεφτώ, ξέρεις, να παίξω στην Αμερική, ας πούμε. Και σηκώνεις εσύ και πάει σε Αμερική με το πράγμα στο μυαλό σου ότι να είσαι σε ένα πανεπιστήμιο, να κάνεις κολεγιακό άθλημα, να παίζεις και ποδόσφαιρο που οι Αμερικάνοι
τα τελευταία χρόνια επενδύουν πάρα πολλά στο ποδοσφαιρό και, αν δεις, και τις γυναικείες ομάδες αλλά και την εθνική τους και τις επενδύσεις που γίνονται στις ομάδες, νομίζω ο Μπέκαμ τώρα έκαμε δική του ομάδα η Ιντερ Μαϊάμι. Ναι, ναι. Και προσελκύει και εκείνος με τη σειρά του ποδοσφαιριστές να πάνε και παίξουν και ο Ζλάταν νομίζω πριν 2 χρόνια που έπαιξε στο Λος Άντζελες. Ναι, ναι, και τρέντ γενικά για παίχτες που αναπαραίτητουν από την Ευρώπη, να πάσουν και να ξέρω, και ο Βία, και ο Ανδρή έπαιξαν, και ο Τζέρας. Εντάξει, εκείνη ήταν μόδα που πολλά παλιά, δεν κάνω λάθος, έπαιξαν και ο Κρόις σε κάποια στιγμή στην Αμερική. Τώρα όμως είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Επενδύουν πολλά και πάει με εκείνη την οπτική και παίζεις ποδόσφαιρο για να παίξεις ποδόσφαιρο. Η εμπειρία του ποδοσφαίρου του κολεγιακού, επειδή λέει ότι τα κολεγιακά σπορτς είναι άλλη εμπειρία. Τι περίμενες και τι ήβρες? Ναι, όντως, είναι καλή ερώτηση γιατί δεν είναι ακριβώς ό,τι περίμενα που ήβρα. Πάρα πολλά θετικές και χάπη εμπειρίες που απέκτησα και ήταν όλα τα πλήστα, όπως λένε, ήταν τα θετικά. Απλά ήσουν κάποια πράγματα που με απογοητεύσαν λίγο. Σε θέμα εγκαταστάσεων και επαγγελματισμού, top. Θεωρώ ότι είναι full επαγγελματικά τα πράγματα που δεν χρειάζεται καν να είναι, ας πούμε. Είναι απλά κολλιακό, δεν είναι καν επαγγελματικό, ας πούμε. Αλλά οι ώρες που τρώεις, το γυμναστήριο σου, οι άνθρωποι που ασχολούν μαζί σου, οι εγκαταστάσεις σου, ας πούμε, μπαίνουμε μες στο γυμναστήριο, έχουμε ο καθένας, κάθε 2-3 άτομα, έχουμε το δικό μας trainer που πάνω μας, ας πούμε, όλες τις ασκήσεις μας μέσα στο iPad και όλα τα data, το ό,τι έκαναμε είναι μέσα. Δηλαδή, οτιδήποτε φορούμε τα GPS μας, δηλαδή, να κάνουμε track τα πάντα, όλα ερχόμενα, είναι πάρα πολλά αγγελματικά. Τι είναι που απογοητεύτηκα λίγο, το επίπεδο, όπως είναι καλό το επίπεδο, είναι εντελώς διαφορετικό, είναι το μοντέρνο ποδόσφαιρο που λέμε. Φυσικά διαφέρει που πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Είναι η εμπειρία μου κυρίως στο Yale και τις ομάδες που ξαναντίον εγώ στον T1. Division 1-2-3. Στον T1 ασχολούνται πάρα πολλά με το physical ability. Πάρα πολλά. Δηλαδή επηρεαζόμενοι από άλλα. Sorry, επειδή λάλλεις πράγματα πριν να το κάνω. Division 1-2-3 εννοείς πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία. Άρα. Και είστε στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Που είναι κάτι, κάτι διαφορετικό, γιατί δεν μπορείς να ανέβεις κατηγορίες με το πια πολλά καλά να μπαίνω πρώην κατηγορία. Έχεις άλλους παραγόντες, που θέμαν εγκαταστάσεις, όλοι αυτά μπαίνουν μέσα, σάις του σχολείου κλπ. Παρόλο που υπάρχει ο trend ότι το Division 1 γενικά καλύτερο με το Division 2, το 2 από 3, είναι πάντα έτσι. Έχει πολλά καλές ομάδες στο Division 2, που για κάποιο λόγο είναι Division 2 και είναι καλύτερες από κάποιες στο Division 1. Άρα είναι πάντα έτσι, αλλά το overall trend είναι ότι είναι 1-2-3 το όσο καλά είναι. Που για μένα είναι ότι στον Division 1 που έλεγα, δίνουν πάρα πολύ έμφαση στο αθλητικό κομμάτι. Επηρεαζόμενοι από άλλα sports, δηλαδή ύψος, ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, τούν τα πράγματα πάρα πολλά και χάνουν λίγο το ποδοσφαιρικό. Τεχνική και τεχνική εννοείς. Ναι, πάρα πολλά. Κομμάτι. Μπράβο, και επίσης βοηθά και στο γεγονός ότι έχει κάτι που είναι μεγάλη αλλαγή. Unlimited αλλαγές στο παιχνίδι. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις και βάλεις το ίδιο παίχτη 10 φορές. Του τον εσκευάσα σε μια συνέντευξη σου και κάμνη μου πάρα πολλά μεγάλη εντύπωση, διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, νομίζω είναι που τα λίγα παιχνίδια παγκόσμια, ομαδικά σπορς που παίζεται σε τόσο πολύ συνεχόμενο χρόνο, 45 λεπτά και 45 λεπτά, πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να μπει μέσα στο γήπεδο έστω και για 15 λεπτά και να το βγάλεις έξω και να αποκτήσει ρυθμό. Πώς μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα, δεν μου καταλάβω. Ακριβώς, έμπορες. Γι' αυτό ήταν ένα πρόβλημα που άμα μου τυχαίνουν εμένα, ας πούμε, να μπεις σαν αλλαγή, ας πούμε, για 15 λεπτά, έμπορες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξεις ή να δείξεις κάτι στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα θα πιάσεις το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά επίσης χαλάζω το τακτικό κομμάτι, γιατί όλη η κουβέντα είναι σιγά-σιγά να πρέπει να φυλάξεις δυνάμεις του παιχνίδι, την τακτική σου, αν είναι ανάλογα το τι μπορούν να κάνουν οι παίχτες σου στο παιχνίδι κλπ. Όταν, ας πούμε, η ομάδα σου έχει πάρα πολύ καλό fitness, πάρα πολύ καλή αντοχή, όπως τη δική μου, επειδή δουλεύκαν πάρα πολλά σου το πράγμα, και μπορείς να φυλάξεις τους παίχτες σου, τους που τρέχουν πάρα πολλά, λέει το κέντρο, λέει τους winger, ξέρω εγώ, το centerfor, όχι τόσο δυνάμινα, να το σκάλεις, να πιάσεις 5-10 λεπτά αναπνοή, το ξαναπούν, σημαίνει κρατάς top επίπεδα pressure και πίεση στο παιχνίδι για όλο το παιχνίδι. Άρα χάνει το παιχνίδι λίγο χαοτικό.
Διότι ας πούμε μιλούμε εν full intensity συνέχεια. Και το βλέπεις και από τα στατιστικά, από το data που πιάνουμε, από το πόσο τρέξαμε. Είχαμε παιχνίδια που οι κεντρώοι μας τρέξαν περισσότερο από όσο τρέχουν παίχτες στην Premier League χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Που είναι φυσιολογικό. Okay. Το επίπεδο μας είναι κόντεψε καθόλου εννοείται στο τι παίζουν στην Premier League. Αυτό δείχνει ότι είναι άσκοπο τρέξιμο μέσα. Διότι το επίπεδο εννοείται είναι κόντεψε σε ζωή τα επίπεδα, αλλά το τρέξιμο είναι ξεπέρασε τα. Άρα φαίνεται ότι είσαι απλά πάρα πάρα πολύ τρέξιμο. Και τούτο είναι ένα κομμάτι που με απογοητεύσε λίγο το χάνε λίγο το ποδοσφαιρικό quality, διότι είναι επηρεαζόμενοι πάρα πολλά που τα άλλα του σπορτ που είναι βασισμένα στα αθλητικά χαρακτηριστικά. Μπάσκετ, ξέρω εγώ το American football. Άρα, ας πούμε, έχω το γυμναστή μου μες στο γυμναστήριο να μου λέει του χρόνου θέλω να σου δει την πιο μεγάλη πλάτη του ξέρω εγώ, του προαθήματος. Με κάπως, coach μου, πρέπει να μας ενδιαφέρουν το πράγμα. Πρέπει να τρέχουμε, να είμαστε agile, να μπορούμε να αλλάξουμε κατεύθυνση κλπ. Δηλαδή μου, στο American football τρέχουν πάρα πολλά γλυόρα και δεν έχουν πρόβλημα. Έμπαιζουμε American football, όμως, μπρο μου. Ενώ σου τα πράγματα ήταν λίγο μου απογοήτευσε λίγο. Γιατί πίστευκα ότι που είσαι έναν ποδοσφαιρικό ήταν να πιο κοντά στο πώς είναι το επαγγελματικό. Σίγουρα είναι περίπου ένα επαγγελματικό. Εντάξει, πάντα μιλούμε για το επαγγελματικό της Κύπρου, δεν μιλώ για κάτι άλλο. Που σε άλλα θέματα είμαστε. Δηλαδή, ας πούμε, έχει Κύπρα για τις ομάδες πρώτης κατηγορίας που εγγυημένα δεν έχουν τα τρεξίματα μας, το conditioning μας, τη δύναμη μας που έχουμε δηλαδή εμείς. Διότι η δουλειά που βάλουμε, το professionalism, το καθημερινά, τα πράγματα όλα ελεγχόμενα, η διατροφή, ας πούμε, οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί σου και λοιπά, είναι πάρα 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 πολλά σοβαρά και επαγγελματικά. Τούτα είναι top. Απλά το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι το quality που θέλει να βγάλει η ομάδα την ώρα που παίζει, που είναι διαφορετικό. Ναι, Λαζάρε μου όμως, αν το πάρουμε, είναι ότι δεν υπάρχει που ποτέ αλλού στον κόσμο τέτοιου είδους ομάδες, διότι μιλούμε για ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από άτομα που 19 ή 18 μέχρι 23-24 χρόνων. Άρα, κοινό που λαλούμε στις, άμα βλέπουμε συνήθως ξένα πρωταθλήματα ή στο Champions League, άμα κατεβεί μια ομάδα που έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, λαλείς ότι είναι μια νεανική ομάδα που περιμένεις τον ενθουσιασμό, περιμένεις να είναι πιο physical από την άλλη και συνήθως να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές μέσα πιο μεγάλης ηλικίας που να δίνουν μια πιο σοβαρότητα στον παιχνίδι, μια περισσότερη ουσία, που, επειδή είναι καλός ενθουσιασμός, είναι καλό το που είπες και τα φυσικά χαρακτηριστικά και ξέρω εγώ, αλλά θέλει και μια ουσία μέσα στο παιχνίδι σου που οχτάς με την εμπειρία. Σίγουρα. Χάνεται, επειδή έχουμε κάποιον πιο μεγάλο, συμφωνώ, δεν υπάρχει το φαινόμενο, όμως και μου θέλω να πω είναι το τι ζητά ο προπονητής και το πώς προσπαθεί να παίξει ομάδα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορείς να έχεις μόνο 20χρονους, 22χρονους που έχουν πιο λίγο experience, αλλά έχει μεγάλη διαφορά να προσπαθούν να παίξουν, να ξεκινήσουν από πίσω, να βασίζουν το παιχνίδι τους στην κατοχή κλπ. Ή έχει μεγάλη διαφορά να ζητάς τους παίχτες, ας πούμε, ξέρεις, μόλις είναι στην παραμικρή πίεση, βάζει την μπάλα στον χώρο, να τους πιέσουν ψηλά, να κερδίσουν ψηλά και να συνεχίσουν να παίξουν που τζαμέ, που χάνεται λίγο το θέμα της κατοχής, το style του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξεις. Φυσικά, είναι και ανάγκη κατά κανέναν τρόπο λάθος, by the way. Ίσως να το πω λάθος ότι εγκοντεύκει στο επαγγελματικό, για άλλους τομείς που εγκοντεύκει, αλλά είναι ότι είναι τερκάτσε με τα τσίνα που περίμενα να βρω εγώ τα στοιχεία μου εμένα ποδοσφαιρικά, διότι ενώ ότι άλλα, οι πλήστες ομάδες των D1 να παίξουν έτσι, εμένα σας πούμε να κάνουμε ένα ιδέα, αλλά στο Stanford. Το Stanford, μια άλλη ομάδα D1, πάλι ξανά μου πανεπιστήμιο κιόλας, που παίζει με τον τρόπο που παίζουμε εμείς. Οι οποίοι έχουν σούλοι ψηλοί, μιλούμε για όλοι 1,85 και πάνω, 1,86, το ίδιο και εμάς. Okay. Βασισμένοι στην πίεση και στη δύναμη και στο πάθος του άντου παιχνιδιού, και βασισμένοι στο να κερδίσουν παιχνίδια, όχι με όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά με τις λεπτομέρειες σε πράγματα που μπορείς να έχεις control. Π.χ. στατικές φάσεις. Να μην δεχτείς γκολ από τις στατικές φάσεις, να βάλεις τέρμα με κεφαλιά, να βάλεις τα αθλητικά σου χαρακτηριστικά. Να κερδίζουν παιχνίδια με την πίεση 100% intensity όλη την ώρα, ξέρω εγώ. Το ίδιο παιχνίδι είναι παίζαμε και εμείς, που θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικό εννοείται. Και ειδικά αν είσαι σε τόση καλή φόρμα όπως ήμασταν εμείς. Απλά θεωρώ ότι είναι τόσο πως χάνεται λίγο το ομορφιά του ποδοσφαίρου, τι θέλεις ότι είναι όμορφο ποδοσφαίρο. Ας πούμε, τα παιχνίδια ήταν πάντα το 1-0, όπως είναι κακό, είναι νίκη 100%. Ο τρόπος που πιάνεις την νίκη είναι ελάχιστες φάσεις, σταδική φάση τέρμα,
τούν τα πράγματα, ας πούμε, που ίσως ήταν και λίγο μες στο νου μου, τουλάχιστον, λίγο πιο παγιόν, θέμα, παγιόν ποδόσφαιρο, ας πούμε, δηλαδή το ποδόσφαιρο αλλάξε λίγο πρόσφατα, είναι πιο προς την κατοχή, είναι οργανωμένες επιθέσεις κτλ. So, να σου πω όμως λίγο κάπου νομίζω ότι διάται μια άλλη εντύπωση για να θέλω να μου ξεκαθαρίσεις. Εν λίγο της μόδας τώρα στο ποδοσφαίρο το pressing και το ψηλό pressing και το transition game. Βασικά να παίζεις το transition game. Όχι μόνο ο Λίβερπουλ, οι ομάδες του κλόπ γενικότερα και η Ντόρτμουντ έπαιζε με το πράγμα να ψηλή πίεση και μόλις κερδιθεί μπάλα να νιού βεντάλια μπροστά η επιθετική και να δώσει σίγουρα την πάσα και να βρεθούν βασικά περισσότερος αριθμών επιτιθέμενων που αμυνόμενων. Έναν 4 με 3 ή έναν 5 με 4. Κάτι τέτοιο και η Μπαρσελόνα έπαιζε το πράγμα με τον Γκουαρτιόλα που χωρίζει το γήπεδο σε δαρτημόρια και πιέζει μπροστά. Ακούετε ότι εν τούτον που σου αρέσκει. Όχι, τούτον είναι το καλό κομμάτι του ποδοσφαίρου και τούτον θέλεις το. Τούτον δεν μπορεί να μην το κάνεις το παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν βάλεις την πίεση σου μπροστά, αν δεν κερδίζεις την μπάλα στο δικό του τρίτο, αν δεν πιέσεις μόλις χάσεις την μπάλα, ο Γκουαρτιόλα στα πρώτα 6 δευτερόλεπτα πράξεις να κερδίσεις την μπάλα. Αν δεν το κάνεις τούτον, θα παίξεις ποδοσφαίρο, θα κερδίσεις. Το θέμα είναι να κάνεις μόνο τούτο. Σου είπε, να βάλεις τον Γκουαρτιόλα. Μάλλον δεν έχει καμία σχέση με τον Γκουαρτιόλα και το πώς θέλουν να παίξουν. Ή ας πούμε η Λίβερπουλ, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το να οργανωθεί και να παίξει να κρατήσει μπάλα, πάλι έχει μεγάλη συμβολή του παιχνίδι του. Τον D1 και το πώς μεταφράζει στο Yale, ενώ ότι δεν το γυρεύκουν τσίνο. Είναι μόνο να πιάνει μπάλα μέσα, να την πιέσουμε, να την κερδίσουμε, να κάνουμε ξέρω όταν ένα σύντιο χάνε λίγο μορφιά τσίνου. Το να πρέπει να κάνεις τα πράγματα, πρέπει να τα κάνεις και είναι πολλά σημαντικά στο ποδόσφαιρο. Και είναι τούτο που μου άρεσε, ότι τούτα εννοείται πολλά σημαντικά. Και δείχνουν την ομάδα σου να έχει πολλά ωραία ντόμινας μέσα στο παιχνίδι. Διότι το αν που παίζεις, είμαστε όλοι πάρα πολλά παθιασμένοι, πάρα πολύ δύναμοι στο παιχνίδι, κάνεις establish ότι εσύ είσαι και όσο θέλει παραπάνω κλπ. Το αναμόρφωμα. Και φέρνουν αποτελέσματα. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς πέρσι είχαμε κερδίσει το conference μας, το επαρχιακό, ας το πούμε, που είναι μεγάλο, πολλά σημαντικό. Πιάσαμε, ας πούμε, το πράγμα μετά από 15 χρόνια και μετά πάει στο national, δηλαδή πάει σε μάμια στο conference σου, παίζεις με τους νικητές του υπόλοιπου conference, ναι, και παίζεις knockouts. Ήταν μεγάλη εμπειρία και αποδεικνύει ότι το που έκανε ο coach εύκαινε. Δηλαδή δεν έχει κανένας να του πεις ή να πεις παίζουμε σωστά, πράξουμε καλύτερα, καμία σχέση. Απλά που προσωπικών επίπεδων ήταν ότι βρίσκα το παιχνίδι όμορφο και τα πράγματα που με ζητούσαν να κάνω, έναν τζίνα μου συμμένω να κάνω και θεωρώ ότι ας πούμε είναι το style ποδοσφαίρου που να ήθελα να παίζω. Θα άλλασε καθόλου τα βάση μου όταν είναι αυτή καλά σχολεία. Βασίζεται στο που ήταν το ποδόσφαιρο του, τι ήταν να παίζαμε, το ξέρω εγώ. Εννοείται είμαι πάρα πολλά grateful που είμαι στο ΙΕΡ και στον προνοητή μου που με έφερε, που με βοήθησε να έρθω. Απλά όταν μιλούμε ξεκάθαρα για το τι περίμενα να έβρω και τι ύβρα, περίμενα να το έβρω το μικρό κομμάτι διαφορετικό. Αλλά που και αμέσως εκεί ήταν... μιλώ στο παρελθόν, by the way, στον όριστο, γιατί λόγω COVID το πράσινο σταμάτησε και το δικό μου το conference, το Ivy League, έχει extra regulations που παρόλο που σε άλλα πανεπιστήμια ξεκίνησαν να προμηνούνται και να ψηλοπαίζουν κλπ. Στο δικό μου έκαμε τίποτε. So, εγώ έκανα step back από την ομάδα, δεν είμαι πλέον μέρος της ομάδας και πολλοί άλλοι της ηλικίας μου με σταματήσαν, διότι έχουμε μόνο ένα χρόνο και το χρόνο είναι το senior year. Άρα, αν σταματήσαν να παίζουμε από τα πέρσινο Φεβράρι και να ξαναξεκινήσουμε το χρόνο το Σεπτέμβρη, ήταν πάρα πολύ το commitment. Γιατί δεν σταμάτησε το commitment. Είχαμε πάρα πολλά meetings κλπ. Μέσα στο Zoom, που ήταν κουραστικό χωρίς να έχει ουσία. Και ο προμηθευτής είπε ότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει κανένα κερδίσει στο επόμενο 1,5 χρόνο κλπ. Άρα, ήταν πάρα πολύ κατανοητικό. Αν θέλαμε να αφοσιωθούμε παραπάνω στα κανονικά. Διότι το ποδόσφαιρο, όταν είσαι στην ομάδα, είναι τέλεια εμπειρία, αλλά κάνει το πρόγραμμα σου πάρα πολλά κουραστικό και πιεστικό το να κάνεις στο Yale, και γενικά. So, είπαν ότι από τη στιγμή που έφτασε ούτε κάτι, θα έχουμε παιχνίδια, ξέρω, και λοιπά, anytime soon. Αποφάσισα και εγώ ότι επειδή τώρα κάνουμε application για την ατριγή και λοιπά, ήταν η ευκαιρία για μένα, ήταν η καλή ώρα για μένα να σταματήσω, διότι το χρόνο μου ήταν μου 3 μήνες. Να συγκεντρωθείς στα υπόλοιπα. Ναι, ακριβώς, διότι μετά το σεμέστερ πάει, το πράσινο πάει 3 μήνες και 3 μήνες μόνο, πάρα πολλά, παίζεις Τετάρτη Σάββατο.
Άρα ξεκινούμε τέλος του Αυγούστου, τελειώνουμε στον Νοβρή. Σω ήταν λίγο άσκομο, ας πούμε, να είσαι μόνο στο Zoom, ξέρω, αν είσαι χρόνο, να πιένεις, να τρέχεις μόνος σου κλπ. Για να παίξεις 2-3 μήνες και σταματήσεις η κουβέντα και να πιεστείς τόσο πολλά για εκείνον τον καιρό μέχρι να φτάσει εκείνος ο χρόνος. So, σταμάτησε για να το προσφέρουν έτσι. Αλλά εντάξει, ήταν μια τέλεια εμπειρία, τελειώσαμε σαν πρωταθλητές. Πιάμε το πρωτάθλημα που ήταν μεγάλη, τεράστια εμπειρία και μέσα στα πράγματα που αφήνεις λίγο legacy, δηλαδή το IMS, το Element Soccer Team 112, η 112η ομάδα, και έδειξε το πρωτάθλημα μετά από το 2005, εν ωραία φάση. So, ναι, ήταν τέλεια εμπειρία, βοήθησε σε πάρα πολλούς τομείς στο Πανεπιστήμιο και τελείωσε λόγω COVID. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, ένας που δεν ξέρει καθόλου, ας πούμε, και που παρόλο που βλέπουμε ότι προσπαθούν και επενδύουν στο ποδόσφαιρο οι Αμερικάνοι, στην Αμερική, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, έχει κάποια πράγματα που έτσι λίγο, όχι αφισβητάστα, λίγο θεωρούμε τα και εμείς λίγο μπορεί να είναι λίγο αστείο ή λίγο χορκάτικο, να το πούμε, αλλά έχουν τους Αμερικάνους ποδοσφαιριστές, ξέρω τον Λάντον Ντόνοβαν, που την εθνική τουλάχιστον, τον Αλέξη Λάλλας που ήταν παλιά, τον τερματοφυλάκο που έπαιζε στη Manchester United, τον Παναγιά μου ξεχάνω το, που έπαιζε και στην Everton μετά. Howard. Μπράβο. Το Tim Howard. Ένα θυμούμε τους υπόλοιπους, ένα θυμούμε κανέναν άλλον, αλλά σε εκείνον το επίπεδο που είσαι εσύ τουλάχιστον. Τώρα μιλούμε για μια εθνική Αμερική, με μια χώρα που έχει 250 εκατομμύρια, εννοείται ότι ήταν να βρουν 25 ποδοσφαιριστές αρκετά καλούς να παίξουν σε μια εθνική και σε ένα μουντιάλ. Αλλά σε εκείνον το επίπεδο που είσαι, έχει τεχνίτες, έχει... Μα γι' αυτό έρχεται ακριβώς όσο που σου λαλούσα. Το τι προσπαθούν να επενδύσουν, τι προσπαθούν να βελτιώσουν και σε ποια πράγματα δίνουν βάση οι Αμερικάνοι. Έχει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Παγιά είναι, έλεγα, πιο παγιά, το πρώτο που βλέπαμε λίγο, ξέρω εγώ ότι, βασικά, μην προνοήσω παγιά, ότι δεν έχω τόσο τη γνώση. Απλά βλέπω ότι αυξάνονται οι μητσοί που τους δίνουν σημασία σε θέμα τεχνικής, πρακτικής, και να γίνουν πιο traditional ποδοσφαιριστές, και λιανίσκουν οι ποδοσφαιριστές που είναι απλά ψηλοί, δυνατοί, γλίωροι, χωρίς ποδοσφαιρικά. Χωρίς πολλές προσωπικές ιδιότητες, χαρίσματα. Ένα trend που σίγουρα αλλάζει, αλλά ακόμα είναι πίσω πάρα πολλά. Και επίσης ένα λόγος που είναι πίσω είναι επειδή ξανά είναι το που δεν συζητούν, αρέσκουν το ποδόσφαιρο. Ονομάζουν τον blue collar και white collar. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνοι που θέλουν να παίξουν και αρέσκουν να είναι βασικά η δυνατή ομάδα και τα να παίξω, ο κόρφος να παίξω, ή το underdog, που θέλει απλά να βάλει δύναμη του, να το πάθος του, να κερδίσει με τον τρόπο. Και ενώ ότι σίγουρα υπάρχει ένα trend που βελτιώνουν τους ποδοσφαιριστές σε επίπεδα τεχνική, και να γίνουν πιο κοντά στο πόσο ποδοσφαιριστής ο σύγχρονος είναι, και υπάρχουν πάρα πολλοί άντοχοι ποδοσφαιριστές, τούτο είναι δεδομένο. Απλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο για τους να πιάσουν τις ευκαιρίες, διότι ενώ όπως είδατε έναν Ευρωπαίο που παίζει μπάσκετ στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει στο NBA. Έχει πολλούς που να μπορέσουν και να γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι το χάσμα είναι τόσο μεγάλο στο ποδόσφαιρο, δηλαδή στο NBA, το ευρωπαϊκό, στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό με το NBA είναι τεράστιο, αλλά έχουν τις ευκαιρίες, πρέπει να πάει στην Ευρώπη κτλ. Που είναι δύσκολο. Και όταν μείνουν στην Αμερική, το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω, η δική μου άποψη είναι ότι για να μπορέσει η Αμερική να έχει περισσότερους παίχτες, πιο καλές εθνικές πρώτα απ' όλα, και μετά περισσότερους παίχτες που να κάνουν ένα καλύτερο πρόγραμμα κλπ. Πρέπει fundamentally να αλλάξουν τα πράγματα που ζητούν από το ποδόσφαιρο και να αποδεχτούν ότι δεν είναι τόσο κοντά στα άλλα παιχνίδια που θέλουν να παίξουν. Τα αθλητικά χαρακτηριστικά must, εννοείται, διότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί να είσαι εξαιρετική αντοχή, δύναμη κλπ. Απλά πρέπει να βάλουν την ίδια, ας πούμε, ενέργεια και effort στο να βελτιώσουν τα τακτικά του, τεχνικά τους κομμάτια, ώστε να παίξει να λέμε πιο ολοκληρωμένος, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τάνοντοι ποδοσφαιριστές και κάποιες φορές συζητούνται τους να κάνουν πράγματα που είναι τζιά που θέλουν, επειδή εγκολούμε το μπορεί να μην είναι τζιά που μπορούν να προσαρμοστούν σε τζιν το στυλ. Ναι, εμείς είχαμε ποδοσφαιριστές που ήταν εξαιρετικοί
τεχνικά, ας πούμε, αλλά είναι πολύ κολούσα με το που θέλω προμετήσω, ότι αν έμπαινες στο παιχνίδι και ένιωσες σε κάνω καλό intensity, ένιωσες απίστευτον, ας πούμε, conditioning, να πιέσεις όλη την ώρα, να με δύναμη να κερδίσεις μονομαχίες σου, να άλμα να κερδίσεις τις κεφαγές σου, που τα όλα εμάς εννοείται, αλλά προσέξαμε τα value παραπάνω και που το τι μπορείς να κάνεις με μπάλα στα πόστια, να σου πει, ξέρεις, δεν μπορείς να παίξεις. Φυσικά το εξαρτάει ο προπονητής σε προπονητή. Απλά λέω ότι υπάρχει το trend στην Αμερική να ζουν τα πράγματα έτσι. Άρα υπάρχουν σίγουρα τα μαντούχια, απλά. Μερικές φορές εξαρτάται και από τον ποδοσφαιριστή πόσο μπορεί να το... εντιαμε που φαίνονται οι πολλά σπουδαίοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, να πάρουμε το παράδειγμα του Μαραντόνα, που παίζει στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που απαιτούσε και ακόμα ένα παιδί, πολλά φυσικό ποδόσφαιρο, πολλά σκληρό ποδόσφαιρο, παίζει δύσκολα και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος τεχνικά, επειδή είχε και άλλους τον ταλαντούχη τεχνικά, αλλά τόσο ταλαντούχος τεχνικά που μπορούσε να υπερκεράσει εκείνες τις δυσκολίες. Ακριβώς. Του σκληρού ποδοσφαίρου και ανάγκασε έτσι τον προπονητή του να παίζει πιο κοντά σε εκείνο το ποδοσφαίρο που μπορούσε να παίξει εκείνος. Ακριβώς. Έναν άλλο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν φαντάστηκες ποτέ εσύ ή αν... Τέλος πάντων, αν το είχες ποτέ στο βίντεο του μυαλού σου, αν ξέρεις την ιστορία του Γκάρο Γεπρέμιαν. Δεν τη γνωρίζω. Ο Γκάρο Γεπρέμιαν είναι ένας Αρμενοκύπριος. Ακούσα την και εγώ από το podcast του Κωνσταντίνου Ψηλίδη στο ιστορικό. Ο Γκάρο Γεπρέμιαν είναι ένας Αρμενοκύπριος, ο οποίος έμπαινε μια μετανάστη στην Αγγλία. Το όνειρο του ήταν να παίξει ποδόσφαιρο. Και έκανε αρκετή προπόνηση μόνος του. Φυσικά δεν ευοδόθηκε ποτέ το όνειρο του. Και ο αδερφός του είπε: του πάμε στην Αμερική και παίζουν. Δαμε American Football. Τυχαία πήγαινε σε μια ομάδα, δοκιμάστηκε και θέλα kicker. Και έγινε ένας από τους πιο διάσημους kicker στην Αμερική, νομίζω είναι έτσι που λάβουν τη θέση, που εκλωτσούσε. Ναι. Που ήρθε που το πράγμα, που το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έρχεται ένας άγνωστος άνθρωπος που μια άγνωστη χώρα που δεν την ξέρει κανένας και ξαφνικά γίνεται διδάσκει τους κάτι που δεν ήταν ποτέ τους. Δεν ξανακούσα την ιστορία, αλλά με το kicker υπάρχει ένα τραγούδι που σταμάτησα τώρα στην ομάδα. Πολλοί είπαν μου, χρειάζεται kicker η ομάδα μας, το American Football, αλλά κάπως δοκιμάστε το σαν kicker στο American Football, ξέρω εγώ. Θα το έκανα, διότι τώρα που ευκήκα, η αλήθεια λέγεται που το να είμαι αθλητής καθημερινά, δηλαδή να είμαι αθλητής τη στιγμή, πολλά σου έχουν ξαβάσει πίσω, δηλαδή οι θυσίες σου και το χρόνο που κάνεις. Κάποιες φορές αναρωτιούμαι πού έβρισκα το πάθος και την όρεξη να κάνω κάποια πράγματα. Αλλά όντως οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν kickers στο American Football. Θέλει slightly διαφορετική τεχνική, αλλά είναι τόσο δύσκολο. Εν τω που κάνουμε μπάντα με λίγο διαφορετικό σχήμα μπάλας. Αλλά ναι, πάρα πολλά ενδιαφέροντα η αναλογία του ποδοσφαιριστή με του Κίγερ στο American Football. Ο Τζος παίζει Κίγερ στο American Football, την ομάδα του Yale, φίλος μου, and actually το ίδιο σωματούπο με εμένα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ακούγεται παράλογο να είναι εγώ δοκιμάζω, ας πούμε, στην ομάδα. Εν όντως, επιχτών που λέει ο Οκ. Λοιπόν, νομίζω είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Κοινό που... Να ήθελα να μου πεις ενώ ότι είδαμε στο Facebook κάπου ότι μιλάς και με άλλον κόσμο που θέλει να έρθει στην Αμερική. Και γράφω στο τύπο βοηθάς και ότι είχαν καλή επικοινωνία μαζί σου. Τι έχεις να πεις για τον κόσμο που θέλει να πάει στην Αμερική, να σπουδάσει κάποιον που είναι 18 χρόνων, που είναι 17 χρόνων, που είναι 16 χρόνων, ας πούμε, και θέλει να το κάνει το πράγμα. Πρώτα απ' όλα για αθλητές. Έχω να πω ότι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία όπως ήταν για μένα να συνεχίσει τον αθλητισμό σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο, να ζήσει την εμπειρία του student athlete που είναι αλήθεια πάρα πολλά όμορφη εμπειρία και ευκολύνει και την ένταξη στο πανεπιστήμιο να γνωρίσεις φίλους και ξανά το πιο σημαντικό για μένα να συνεχίσει το άθλημα που αγαπάς και να σπουδάσεις σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, να ζήσει την εμπειρία της Αμερικής. Αλλά για τους αθλητές ξανά, ενώ ότι πρέπει να είσαι σίγουρος ότι τούτο θέλεις να κάνεις και να μην το κάνεις με το, ας πούμε, είναι επί επαγγελματίας,
ίσως να πάω σαν έτσι να μου φκεί. Πρέπει να θέλεις να το κάνεις. Όταν δεν το θέλεις, να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά, ένας αρνητικός κλπ. Σίγουρα μπορεί να σου φκεί σε επαγγελματικό στο μέλλον, αν και οι ευκαιρίες του να πάρεις επαγγελματίας είναι δύσκολες. Λίγα chances. Δηλαδή, ρεαλιστικά μιλώντας, είναι ότι αν πάει σε Αμερική να αυξάνονται οι λιανείς που είναι τα chances να παίξεις επαγγελματικά. Λίγα τα chances είναι δύσκολα. Αν είσαι αρκετά καλός, ο καλός πάντα πετυχαίνει και αν δουλέψεις μπορείς να πετύχεις. Απλά... Όπως και στην Κύπρο. Όπως και στην Κύπρο, όπως και οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Ακριβώς. Ναι. Άρα, επειδή πολλοί ρωτούμε αν πάω Αμερική, είναι σου chance να αυξάνονται τα chances να παίξεις επαγγελματικά. Ή ας πούμε, γιατί θες να πας Αμερική, ρωτώ κάποιους. Αθλητές, ποδοσφαιριστές, σύνολο που μιλώ, επειδή θέλω να παίξω επαγγελματικά. Αν εντός ο λόγος σου είναι ακριβώς τον που γυρεύει, είναι μεγάλη αλλαγή και εγκρίμα να πάει μέσα από την όλη διαδικασία για να ίσως να έχεις τέτοια chance που είσαι στην Κύπρο, ας πούμε, που αν δεν το θέλεις τώρα να είσαι να σπουδάζεις και λοιπά και να αλλάξεις το ελληνικό του παιχνίδι σου, ίσως να μένει είναι σωστή επιλογή για σένα. Αλλά που και αμέσως εκεί, η Αμερική γενικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν ένα σοκ για μένα, cultural shock, για όλα τα θέματα σοκ. Με την καλή έννοια, απλά εξαφνιάστηκα τίποτε που ξέρω, ας πούμε, στην καθημερινή μου ζωή στην Κύπρο, είναι σχέση στην Αμερική. Εντελώς διαφορετικό κόσμος, οι συνήθειες του κόσμου, που τα πιο απλά πράγματα, τι ώρες τρώμε. Δηλαδή, τον dining hall, ας πούμε, για να φάμε φαγητό, αν είναι ώρα 5 βραδινό, κλείω ώρα 7.30. Στην Κύπρο, ώρα 7.30 αφάγησε νωρίς, ας πούμε, πάρα πολλά, τρώμε 8.30-9. Ένα νιού, έγκαμνουν παραγγέλες στα σουβλίτσια ειδικά, η ώρα 7.30. Γι' αυτό είναι όλα διαφορετικά, αλλά κυριολεκτικά αλλάζεις σαν άνθρωπος. Μια εμπειρία που σε κυριολεκτικά κάνεις σε shape, γνωρίζεις άτομα που δεν θα γνωρίζεις ποτέ, που διαφορετικά. Δηλαδή μπορώ να ξέρω άτομα καλά, που 25-30 διαφορετικές χώρες, και να μαθαίνεις το δικό τους culture κλπ. Θεωρείς ανθρώπους που όπως σκεφτούνται πράγματα εντελώς διαφορετικά, fundamental που σένα. Θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που να ξεχαστεί και επίσης είναι κάτι που διάζει το chance μετά να είσαι στη θέση είτε να δουλέψεις αν θέλεις στην Αμερική, που είναι πιο δύσκολο μετά, απλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που ήθελα να δουλειώνουν κλπ. Ή να ξαναλυστεύσεις πιο στην Κύπρο, που κάτι άλλο που ήθελα να πω τώρα που το αναφερνούσα είναι ότι νομίζουν όλοι, η Αμερική είναι το τέλειο, ξέρω εγώ, American Dream κλπ. Είναι όμορφη χώρα, αλλά έχει μεγάλες προβλήματα. Και όταν έρθει τα μέσα, συνειδητοποίησα και πόσο όμορφη και τέλεια είναι η Κύπρος. Δηλαδή, όταν λαλούμε σαν την Κύπρο ένεση, έχει μεγάλες προβλήματα η Κύπρος. Απλά δεν μπορούμε τα πράγματα που έχουμε εμείς στην Κύπρο για τους Αμερικάνους, που να μιλήσω με μεγάλους που είναι αμέσως, γιατί είναι τον κόσμο που βλέπω αμέ. Είναι κάτι άπιαστο. Δηλαδή, ας πούμε, η ομορφιά της Κύπρου, ο καιρός, οι μικρές αποστάσεις. Δηλαδή, έχει κόσμο που φαίνεται το απίστευτο ότι μπορώ να βρεθώ με όλη την οικογένεια μου και όλους τους φίλους μου σε 10-15 λεπτά, ας πούμε. Που δηλαδή, μπορεί να πιάσει ένα πλάνο ή τρένο ή πούμε σε έναν παρέα μου που μείνει Κασπίνη, το οποίο είναι ανάμιση ώρα δρόμο για να φάμε στο παππούντσι στην Άντα, ας πούμε, και ώστε να μπήσω. Δηλαδή, σε μια μέρα. Δηλαδή, έχουμε κάποια πράγματα στην Κύπρο που είναι απίστευτα ωραία. Άρα, εγώ για τον καθένα που θέλει να πάει Αμερική, έχω να πω ότι μια απόφαση που πρέπει να την πάρουν πρώτα απ' όλα μόνοι τους, με την υποστήριξη των γονιών τους εννοείται όπως την είχα και εγώ, μια εμπειρία που σίγουρα ένας μήνα ξέχαστη. Βοήθεια υπάρχει πολύ που θέμα αθλητικών κομμάτων, υπάρχουν πολλά agencies που βοηθούν τους αθλητές να πάνε Αμερική. Που θέμα ακαδημαϊκό, η Αμερική είναι μια ευκαιρία να κάνεις κάτι πιο γενικό στην αρχή και να επιλέξεις μετά τι θέλεις να γίνεις. Τα πρώτα δύο χρόνια, ας πούμε, στα πλήστα πανεπιστήμια δεν κάνεις καν declare το major σου, ας πούμε. Δηλαδή, κάνεις λίγο γενικά πράγματα και θεωρείς τι σε ενδιαφέρει και μετά λέεις ok, θα κάνω major σε τούτο. Άρα, είναι μια ευκαιρία για κάποιους που είναι σίγουροι που είναι φυσιολογικό να το είναι σε 16-17 χρόνων να μην ξέρεις τι θέλεις να γίνεις στο μέλλον, διότι σπουδάζεις κάτι που θεωρητικά είναι να δουλεύεις στην πόλη σου ζωή. Άρα, μια ευκαιρία δεν είσαι 100% σίγουρος τι θέλεις να κάνεις. Έχει πολλά θετικά. Το θέμα της απόστασης, εγώ είναι το πράγμα στον πρόβλημα, διότι όταν μιλούμε για να μπεις τώρα πλέον να βάλεις κάπου, anyway είσαι μακριά, έτσι το βλέπω εγώ. Οι γονείς μου, ας πούμε, στην αρχή ήταν εντάξει να πάει Αμερική, είναι μακριά, αλλά μετά συνεχίζεται η φάση. Ας πούμε, φεύγω σήμερα από Αμερική, με αύριο Κύπρο, ή φεύγω, το αντίθετο είναι την ίδια μέρα, τώρα που πάει 7 ώρες πίσω. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που έχει πάρα πολλά θετικά. Έχει κάποιες δυσκολίες, όμως
βλέπω το trend ότι αυξάνεται. Πολλοί περισσότεροι μαθητές επιλέγουν την Αμερική. Ειδικά πλέον τώρα που η Αγγλία πάει να αυξήσει τα διδάκτρα της κλπ. Ναι, ναι, αυξάνονται τα κόστη με το Brexit. Ναι. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Που εννοείται όμως δεν πρέπει να γίνεται idealized. Δηλαδή κάποιοι νομίζουν ξανά ότι Αμερική, επίσης Αμερική, ναι, έκαμε στην Μπέζετ, ξέρω εγώ. Είναι μια πολλά πολλά καλή επιλογή. Θεωρώ ότι κάποιες άλλες στερούν έστω για θετικά και αρνητικά της, όπως κάθε άλλη επιλογή, ας πούμε, για να πάει να σπουδάσεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια. Νομίζω θέμα κιόλας εμπειριών και στιγμών, ας πούμε, ότι η Αμερική είναι μια πολλά πιο μεγάλη χώρα, τα πανεπιστήμια έχουν κόσμο, όπως είπε και εσύ, είσαι καθηγητή, ο οποίος πραγματικά, κυριολεκτικά ανακάλυψε εκείνο που μαθαίνετε, άρα μπορούσε να το μεταδώσει καλύτερα, άρα θωρείς την εμπειρία που είναι δύσκολο να τη ζήσεις κάπου αλλού. Εν τούτον το θέμα, ότι έχει chances, έχει ευκαιρίες, έχει πράγματα που ζεις, εν τούτον το πράγμα της Αμερικής. Τώρα, αν κατά πόσο σε επηρεάζει, πόσο σε κάνει shape, παραπόκειται στον καθένα. Μπορεί να πάεις και να μην ευκείς ποτέ, να πάεις σε εκείνους στάνταρ αυτούς που είπαμε στην αρχή, Λος Άντζελες, Λας Βέγκας, Μαϊάμι, και να έρθεις πίσω και να πεις από την Αμερική. Σίγουρα, σίγουρα. Και επίσης, εντάξει, στην Αμερική είναι το ότι αναγκάζεσαι να αλλάξεις γιατί είναι Κυπρέος πολλούς γύρω σου. Δηλαδή στην Αγγλία, η φοιτητική ζωή στην Αγγλία είναι απίστευτο. Μου αφήνω κάποιες φορές ζηλεύω μερικές στιγμές που περνούν οι φίλοι μου, που είναι όλοι μαζί, ξέρω εγώ κλπ. Το τι έχω να κερδίσω εγώ, που by the way είναι either or, δηλαδή στην Αγγλία είναι ο κόσμος που κάνει Κυπρέος που κάνουν πολύ παρέα με ξένους. Απλά επειδή εγώ αλήθεια δεν έχω και ο chance να κάνω παρέα με Κυπρέους, έχουμε έναν στο Yale, τον Αλέξανδρο. Μόνο έναν που λες τις χρονιές. Ναι, έχουμε μόνο έναν. Ήταν στο Ιωλίγιο μου κιόλας. Αλλά ναι, έχουμε μόνο έναν. Τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, πριν που μένα ήταν ακόμα ένας μόνο. Δηλαδή, ενέχεις. Όχι στη σχολή σου, εννοείς σε όλο το πανεπιστήμιο, σε όλες τις σχολές. Σε όλο το πανεπιστήμιο, ναι, ναι, ναι. Okay. Είσαι τόσο τυχερός. Τόσο τυχερός, ναι. Άρα, αναγκάζεσαι να γνωρίσεις κόσμο και να κάνεις παρέα η κολλητή σου, οι φίλοι σου, το everyday life σου με ανθρώπους που είναι Κυπρέοι. Άρα αναγκαστικά να δεις και να μάθεις πολλά παραπάνω πράγματα. Και το lifestyle μου είναι τελώς διαφορετικό, δεν έχω καν την ευχέρεια να κάνω. Ας πούμε, στην Κύπρο δηλαδή το lifestyle σου είναι να πάεις στο καφέ σου, στον μπαρ σου, ξέρω κλπ. Τώρα το καφέ, ας πούμε, τα καφέ θα με για θκιάβασμα. Πήγε, ας πούμε, πάεις, έχει μόνο τραπεζούσκια και κάθεσαι και ούτε πολλές φωνές σου ή τίποτε, ξέρω εγώ, κάνεις τη δουλειά σου ήσυχο, ας πούμε. Πού καταλάβουν οι Αμερικάνοι, ρε. Πού να κάτσουν τον καραμέντο, να πιάνουν το εσπρέσο τους, να παίξουν το χαρτί τους. Τι ήταν διαφορετικά. Άρα αναγκάζεσαι να αλλάξεις προς το θετικό πολλές φορές. Ναι, 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 σίγουρα. Προσαρμόζεσαι, μαθαίνεις μια νέα κουλτούρα, αν ό,τι σου αρέσει πιάνεις το, ότι είναι καλό για σένα, πιάνεις το, ότι σου αρέσει, απλά αφήνεις το για μένα. Ακριβώς, έτσι. Πολλά, πολλά. Και διάσου και την ευκαιρία, νομίζω, όσο παραπάνω κόσμο γνωρίζεις και κάνεις παρέα μαζί του, φεύγεις λίγο από το comfort zone σου, που νιώθεις άνετος και όχι μόνο πιάνεις από τους άλλους, αλλά διάσου και εσύ, αναγκαζεσαι και εσύ να τους δοκίσεις. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις και ένα presentation του εαυτού σου. Δεν μπορείς απλά, εντάξει, οκ, ήρθα μαζί σου. Σίγουρα. Είμαι Λάζαρος, έχω το πράγμα, ας πούμε. Ξέρω, τι γλώσσα μιλούμε, να αρέσουν πάρα πολλά τα ελληνικά, διάμοντας φωτογραφίες, οτιδήποτε, ή ας πούμε βρίσκουν πάρα πολλά ενδιαφέρον slash αστείο το accent μου όταν μιλώ, επειδή obviously ένα ακούεται αμερικάνικο αρκετά. Άρα, ναι, είσαι και εσύ, και εν κάτι που βλέπουν τα σχολεία του, τον diversity, δηλαδή που θέλουν να έχουν διαφορετικότητα μέσα στα σχολεία τους, είσαι ένα πολλά ενδιαφέρον applicant, διότι είσαι κάτι που είναι, ας πούμε, όλοι οι προμηθειές που μιλούσα για να έρθουν στην Αμερική. Λόγω σαν μου λίγο πράγμα, δεν έχουμε ένα άλλο μην Κύπρο τη στιγμή, να θέλαμε πάρα πολλά, έχουμε κάποιο μην Κύπρο. Άρα, και οι υπόλοιποι όπως εσείς ενθουσιασμένος, ας πούμε, εμένα αρέσουν πάρα πολλά το Latin culture, τα Ισπανικά, οι Λατινικές χώρες κλπ. Έχει πολλούς που κάνουν αντίαλα στην Ελλάδα, πάει μαζί και Κύπρο σε κάποια θέματα, ότι η ιστορία μας είναι πολλά παρόμοια, τη γλώσσα μας κλπ. Και εσύ είσαι πάρα πολλά να δώσεις και άλλοι είναι πάρα πολλά... Και θέλουν να δώσεις, και θέλουν να δώσεις. Ακριβώς, ναι, ναι. Σίγουρα. Εν ήρθες απλά τα μέμπα μες στο δωμάτιο σου, έλα μάθημα και κάνει. Θέλουσε να δώσεις κιόλας πίσω, περιμένουν τον το πράγμα. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. All right.
Λοιπόν, αυτά ήταν ο ιδιαίτερο τύπο νούμερο 28, ο Λάζαρο Ευθυμίου. Είπαμε πάρα πολλά. Είπαμε για Γκέιλ, είπαμε για ποδόσφαιρο, είπαμε για Κύπρο, είπαμε για την Αμερική. Το επεισόδιο, ξαναλέω, μπορείτε να το βρείτε στο Spotify και στο YouTube. Like και subscribe, βοηθά το κανάλι, βοηθάμε σε μένα να κάνουμε παραπάνω συνδέξεις. Αυτά, Λάζαρο, έχεις κάτι καλεκτικό να μας πεις ή να κλείσουμε εδώ. Φίλε, τίποτε. Ένα όμορφο πρωινό σήμερα. Μιλήσαμε και καμπόσουν τα κυπριακά μας, τα οποία στο everyday life μου να μην μιλωτά μόνο με τους φίλους μου, τους γονείς μου. Τέλεια, μια χαρά. Χάρηκα που μιλήσαμε για τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξένησες. Εγώ ευχαριστώ. Perfect. Ciao.